το σημαντικό μας, το κύριο θέμα το σημερινό, είναι αυτό όλο το ανοιχτό, πάντα ανοιχτό θα έλεγα, θέμα και ερώτημα, εάν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί και αν υπάρχουν επισκέψεις UFO στον κόσμο μας, στη γη μας. Και το κάνω αυτό σήμερα γιατί υπάρχει ένα γεγονός, θα έλεγα μοναδικό την εποχή αυτή. Ένα αστεροσκοπείο που έχει ραντάρ υψηλής συχνότητας στο Αρεσίμπο του Πουερτορίκο έπιασε κάποια ραδιοσήματα που έρχονται από πάρα πολύ μακριά. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Σιμόπουλος, ο διευθυντής του Πλανητάριου, και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτόν, τον επιστήμονα αυτόν, έχει μια επιφύλαξη. Να το δούμε. Και μιλώντας και με άλλους, κυρίως στο εξωτερικό, σε διάφορα άλλα αστεροσκοπία και πανεπιστήμια, τους άκουσα να μου λένε το ίδιο. Πρέπει αυτό να το δούμε. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από τα σήματα που έχουμε πιάσει όλα αυτά τα περασμένα χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο βίντεο του προλόγου να μας βάλει στην ατμόσφαιρα αυτή των επαφών, των πιθανών επαφών με εξωγήινους και με UFO. Την ανάσα η ανθρωπότητα περιμένει τις ημέρες αυτές την αποκωδικοποίηση ενός ραδιοσήματος που έφτασε από το διάστημα σε ραντάρ υψηλής συχνότητας στο Αρεσίμπο του Πουερτορίκο και οπωσδήποτε δεν προέρχεται από γήινο ή πτάμενο αντικείμενο. Ίσως είμαστε στα πρόθυρα της πρώτης επαφής μας με εξωγήινο πολιτισμό. Το σήμα που εντοπίστηκε από το Αρεσίμπο δεν ήταν σόγια καλά από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό. Ήταν ένα σήμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, είχε δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία ψάχνουμε να βρούμε. Μετά από ψάξιμο 3 εκατομμυρίων κυριολεκτικά σημάτων που έχουν εντοπιστεί στο σύμπαν, για πρώτη φορά είχαμε ένα σήμα το οποίο είχε τα ενδιαφέροντα αυτά χαρακτηριστικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ίσως κάποιοι, από πολύ μακριά, θέλουν να μας πουν κάτι. Να μας στείλουν ένα σινιάλο της ύπαρξής τους. I see two of them. Moving to the west. Slowly. Oh, whoa, 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 whoa. What's going on up there? There's two of them. Who is that? Look, 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 go. Look. Yes. Right again, there it goes. Right again. Oh. Yo, look, it's right there. Για πρώτη φορά σήμερα η έρευνα της εκπομπής αποκαλύπτει συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων που είδαν ή βρήκαν τα περίεργα σημάδια επίσκεψης όντων ή αντικειμένων που δεν εξηγούνται με γήινα δεδομένα. Είδα ένα πράγμα, ακριβώς. Εδώ το κέντρο εδώ. Έτσι, από εδώ μερικοί είδε γύρω στα 9 μέτρα. Και ενδιάμεσα, όχι γύρω, ενδιάμεσα, μέχρι εδώ, το σημείο. Και ενδιάμεσα έχει αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Μέχρι εκεί, έτσι.
Και εδώ έχει τώρα, εδώ τώρα, κοιτάξτε. Εδώ είχε. Εδώ έχει πατούρα κάτω. Εδώ ήταν το έδαφος. Ξανά. Αυτό το πράγμα. Ξανά πάλι. Έτσι. Ακριβίας αυτά. 10 πόντους περίπου, 15. Ξανά πάλι. Ξανά πάλι έτσι. Ξανά, ξανά, όλο γύρω γύρω. Όλο το πράγμα αυτό. Και ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι που έχουν ειδικά κέντρα για εξωγήινες επαφές κρατούν επτασφράγιστα τα μυστικά τους για την εμφάνιση υπτάμενων αντικειμένων άγνωστης προέλευσης στον κόσμο μας, καμία επίσημη εξήγηση δεν έχει δοθεί ακόμα για το ON που πέρασε από εργαστηριακό έλεγχο πριν χρόνια σε μυστική αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Είναι αλήθεια όλα αυτά ή όχι? Ήρθαν, έρχονται και μας το κρύβουν? Ή όλα όσα βλέπουμε είναι έκφραση της ανάγκης της ανθρωπότητας να ξεπεράσει το συναίσθημα μιας παγκόσμιας αφόρητης μοναξιάς μέσα στο σύμπαν? Εμείς αυτό το βράδυ θα σας δείξουμε κάποια μοναδικά συγκλονιστικά ντοκουμέντα για αυτό το μεγάλο και πάντα ανοιχτό θέμα της άφιξης ή όχι εξωγήινων όντων στον πλανήτη μας. Εσείς αφήστε το μυαλό σας ανοιχτό να ταξιδέψει ελεύθερα στο ανεξήγητο. Την αλήθεια, ακόμα δεν μπορεί να μας την πει κανείς. Υπάρχουν σημάδια, αρκετά σημάδια. Υπάρχει μια σιωπή, κυρίως από κυβερνήσεις, όπως της Αμερικής, όπως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Τίποτα συγκεκριμένο. Όμως, τον τελευταίο καιρό, έχει συμβεί κάτι περίεργο, γι' αυτό και κάνω την εκπομπή σήμερα. Υπάρχει ένα σήμα που το πήρανε στο Αρεσίμπο του Πουέρτο Ρίκο. Ένα σήμα που επαναλαμβάνεται και έχει από πάρα πολύ μακριά. Θέλω να ακούσουμε τον Διευθυντή του Πλανηταρίου Ιδρύματος, τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός στα θέματα αυτά. Να δούμε τι μας λέει και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας. Ένα εξήγητο ραδιοσήμα εντοπίστηκε από το ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο. Αυτό δείχνει ίσως ότι ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή με τον πρώτο εξωγήινο πολιτισμό. Ποια είναι η άποψή σας και τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο θέμα? Το σήμα που εντοπίστηκε από το Αρεσίμπο δεν ήταν σόγια καλά από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό. Ήταν ένα σήμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, είχε δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία ψάχνουμε να βρούμε μετά από ψάξιμο 3 εκατομμυρίων κυριολεκτικά σημάτων που έχουν εντοπιστεί στο σύμπαν. Για πρώτη φορά είχαμε ένα σήμα το οποίο είχε τα ενδιαφέροντα αυτά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προέρχεται από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό. Το τι σημαίνει είναι ότι προέρχεται από κάποιο άγνωστο μέχρι τώρα αντικείμενο, όπως υπήρχαν στο παρελθόν πολλά τέτοια σήματα τα οποία είχαμε λάβει. Δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους μέχρι τότε και φυσικά εκ των υστέρων, μελετώντας τα, μπορέσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Παράδειγμα, το 1967 μία ερευνήτρια στην Αγγλία
παρατήρησε για πρώτη φορά ένα σήμα με επαναλαμβανόμενους παλμούς τόσο απόλυτα ρυθμικούς, ώστε για μερικές τουλάχιστον εβδομάδες οι ερευνητές, λίγο μισοαστεία, μισοσοβαρά, το θεώρησαν ότι προέρχεται από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό και το ονόμασαν μάλιστα LGM από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων, μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Εκ των υστέρων φυσικά, μετά από ένα χρόνο, μπορέσαμε να μελετήσουμε τα σήματα καλύτερα. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι προέρχονταν από ορισμένα άστρα ιδιαίτερα συμπαγή, άστρα που σήμερα ονομάζονται άστρα νετρονίων ή πάλσαρ, και φυσικά μια καινούρια, αν θέλετε, κατηγορία ουράνιων αντικειμένων ήρθε στο προσκήνιο. Στην περίπτωση αυτή οι πιθανότητες είναι κατά 99,9% ότι το σήμα αυτό προέρχεται από κάποιο αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προέρχεται σε όλη και καλά από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό. Γεγονός είναι ένα, ότι τους τελευταίους 18 μήνες από τον περσινό Φεβρουάριο του 2003 μέχρι σήμερα το σήμα αυτό επαναλήφθηκε από την ίδια περιοχή τρεις φορές. Η διάρκεια του όμως ήταν πάρα πολύ μικρή, δηλαδή διαρκούσε το κάθε σήμα ένα περίπου λεπτό και ήταν ιδιαίτερα ασθενές. Άρα δεν έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία για να εντοπίσουμε επακριβώς το σημείο και φυσικά το αντικείμενο από το οποίο προέρχεται. Κάποια εντύπωση το ότι εμφανίστηκε τρεις φορές, γιατί δεν ξέρω αν στο παρελθόν δηλαδή έχουν εμφανιστεί τέτοια σήματα με τέτοια συχνότητα μέσα στο... Όχι, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα ενδιαφέρον σήμα. Οι πιθανότητες όμως είναι πάρα πολύ μεγάλες ότι προέρχεται από κάποιο φυσικό ουράνιο φαινόμενο ή αντικείμενο και όχι από εξωγήινο πολιτισμό. Θα έλεγα ότι αν δεν είναι αδύνατη ο εντοπισμός αυτού του σήματος ότι προέρχεται από εξωγήινο πολιτισμό, μάλλον είναι απίθανη. Πρόσεξα με πάρα πολύ τη διατύπωση, τις διατυπώσεις, τις φράσεις που μας είπε ο κ. Σημόπουλος. Γιατί ένας άνθρωπος πολύ επιφυλακτικός και πάρα πολύ συγκρατημένος, δηλαδή, έτσι. Βεβαίως λέει ότι είναι απίθανο, αλλά αφήνει ένα παράθυρο. Και λέει ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να το παρακολουθήσουμε, ότι είναι ένα σήμα που είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχουν πάρει μέχρι τώρα και θέλει μελέτη, ότι επαναλαμβάνεται κατά τα χρονικά διαστήματα. Κύριε Γιαννουλάκη, την ώρα που μιλούσε και ο Σημόπουλος, είχατε κάποιες αντιδράσεις. Ναι, είχα μεγάλες αντιδράσεις, ότι μελετήσαμε και εμείς πρόσφατα το ζήτημα. Έχουμε εντοπίσει όλο το τεράστιο παρασκήνιο που υπάρχει και μάλιστα είναι και το κεντρικό θέμα του τεύχους, του περιοδικού Strange που κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Αποκλείεται να μην το γνωρίζει το παρασκήνιο αυτό ο κύριος Σημόπουλος. Αμφιβάλλω, είναι ένας άνθρωπος. Ποιο είναι το παρασκήνιο αυτό? Πολύ δικτυωμένος, πολύ ενδιαφέρον. Το παρασκήνιο με δύο λόγια είναι το εξής, ότι έχουν πάρει αυτό το σήμα στο Αρεσίμπο. Το σήμα αυτό έχει ξεχωρίσει από εκατομμύρια, τολμώ και δισεκατομμύρια από σήματα τα οποία ερευνά ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο λέγεται SETI at Home. Όταν διαλύθηκε το SETI, το Search for Extraterrestrial Intelligence, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ερευνούσε τα σήματα που παίρναν από το διάστημα, μοιράστηκε στα κομπιούτερ όλου του κόσμου μέσω του ίντερνετ και ερευνούνται όλα αυτά τα εκατομμύρια σήματα. Ξεχωρίζει λοιπόν ανάμεσα σε εκατομμύρια σήματα. Αυτό. Έχει όλες τις προδιαγραφές που βάζανε στο παρελθόν, ή τις περισσότερες τουλάχιστον, ότι θα είχε ένα σήμα ενός εξωγήινου πολιτισμού, αν και λέγανε ότι το πιθανότερο είναι ότι θα εξέπεμπε στη συχνότητα του υδρογόνου. Προς πάντων, ο κύριος καθηγητής εδώ ίσως αν θέλει αργότερα, θα τα γνωρίζει καλύτερα από εμάς, να μας τα πει. Λοιπόν, το παρασκήνιο είναι το εξής τώρα. Αλλά επειδή είναι αργά, θέλω να είμαστε πάρα πολύ, ξέρετε, σύντομοι και απλοί. Τελείως συγκεκριμένα και απλά, λοιπόν. Που θα κουράσουν τον κόσμο.
Στο παρελθόν έχουν πάρει τέτοια σήματα. Ναι. Και ήταν δύο οι πιθανότητες. Ή είναι σήμα από εξωγήινο, τεχνολογικό σήμα από εξωγήινο πολιτισμό, ή είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο που δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Πρωτοφανές. Έτσι ανακάλυψαν τα Pulsars, τους παλόμενους αστέρες. Ωραία. Εδώ πέρα τι γίνεται τώρα. Εδώ τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα. Παίρνουν κάτι το οποίο δεν είναι Pulsar, δεν είναι κάποιο γνωστό φυσικό φαινόμενο και λένε, άρα αυτό κλείνει αφού κατευθείαν στη δική τους τη γνώση, ότι άρα μάλλον είναι τεχνολογικό. Αφού δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε φυσικό. Και λέει ότι είναι απίθανο να είναι εξωγήινο και είναι μάλλον κάποιο φαινόμενο που δεν ξέρουμε. Το ανάποδο δηλαδή. Από εκείνη τη στιγμή γίνεται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας πόλεμος σε ολόκληρο τον αστρονομικό κόσμο παγκοσμίως. Και στο δημοσιογραφικό, διότι βγήκε το New Scientist το περιοδικό και είπε: επικοινωνήσαμε με εξωγήινο πολιτισμό. Και έπειτα του την πέσανε από το Planetary Society. Εντάξει, μην πούμε σε αυτά τα πράγματα, δεν αφορούν τον κόσμο. Ζητήστε συγγνώμη, το πάρετε πίσω. Εδώ πέρα γίνεται λοιπόν ένας πόλεμος. Αρνούνται να γυρίσουν το Αρεσίμπο αυτή τη στιγμή στο σημείο το οποίο παίρνει, εκπέμπεται το σήμα αυτό. Γιατί αν είναι όντως ένα άγνωστο φυσικό φαινόμενο, οι αστρονόμοι είναι οι καλύτεροι τους. Θα έλεγαν ανακαλύψαμε και ένα καινούργιο πράγμα σαν τα Pulsars. Λοιπόν, δεν θέλουν να ερευνήσουν ούτε καν το φυσικό φαινόμενο. Κάνω μια καταγγελία. Ξέρετε για ποιο λόγο απορρίπτουν την πιθανότητα αυτό το σήμα να είναι τεχνολογικό? Παρουσιάζει, λέει, μια διαμόρφωση συχνότητας, δηλαδή δεν πιάνει καλά το κανάλι, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι μερικά χέρτς πάνω και κάτω από τη συχνότητα του υδρογόνου. Προσέξτε, οι αστρονόμοι είπαν ότι παιδιά, το πιο πιθανό, αυτές, το πιο πιθανό είπαν, είναι τίποτα. Να επικοινωνήσουμε σε αυτή τη συχνότητα. Ας πούμε στο κανάλι Τάδε, στο κανάλι Ένα. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αρνούνται λοιπόν αυτή τη στιγμή να το ερευνήσουν περισσότερο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και προσπαθούν να το αποσιωπήσουν λέγοντας ότι είναι απίθανο να είναι. Θέλω να προσθέσω μια λεπτομέρεια σημαντική. Το 1974 η ανθρωπότητα έστειλε ένα μήνυμα στα άστρα. Το σήμα αυτό έφυγε σε λάθος συχνότητα, όχι σε συχνότητα του υδρογόνου, και είχε ακριβώς την ίδια διαμόρφωση. Έπαιζε δηλαδή η συχνότητά του έτσι. Με λίγα λόγια, οι εμείς να στείλαμε σήμα στα άστρα ήταν ίδιο. Τρόπο όπως τους στείλαμε εμείς το μήνυμα. Κύριε Γούδη, να μας προσγειώσετε λιγάκι. Ή θα μας... Να σας προσγειώσω και να σας απογειώσω συγχρόνως, να είναι και τα δύο. Και το παρασκήνιο μεγαλύτερο από αυτό που συζητάμε. Και θα ήθελα ο κ. Γούδης να σταθεί σε αυτό, αν το γνωρίζει. Δεν υπάρχει παρασκήνιο για όνομα αυτού. Μεγάλο, εμείς το ξέρουμε. Ποιο είναι. Βρίθηκε το ίντερνετ, το παρασκήνιο. Αφήστε τον κύριο Γκούδη να μιλήσει. Και όλοι οι ανεξάρτητοι ερευνητές το καταγγέλνουν. Για αυτό το φωνάξαμε εδώ πέρα. Να δείτε λίγο το Αρεσίμπο, το παίρνει εκεί η κάμερά σας. Μπορεί να κάνει zoom. Αυτό είναι το τηλεσκόπιο του Αρεσίμπο. Δεν μπορεί και να στρέψει ακριβώς, μόνο το δευτερεύον δηλαδή, εδώ κάτω. Όλα τα άλλα χιλιάδες ραδιοτηλεσκόπια στον πλανήτη δεν μπορούν να στρέψουν κατά εκεί για να το επιβεβαιώσουν αυτό το θέμα. Θα σας πω, είναι μεγάλο το θέμα της έρευνας για εξωγήινη νοημοσύνη. Συναντά πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα από την επιστημονική κοινότητα ως προς το εάν είναι ένα δόκιμο θέμα να στηρίζεται οικονομικά. Και διέλυσαν και το πρόγραμμα σε τι. Λοιπόν, είναι εκεί που θα κόλλησε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλάτε με τη σειρά σας. Να μιλήσει ο κύριος Γκούδης. Εσείς είπατε ότι αυτά που ακούσαμε. Να ορθοτομήσουμε τον λόγο της αληθείας και τον λόγο της παραλίας θα τον αφήσω για όποιον θέλει να τον πάρει μετά. Από το 1960, όταν η σύγχρονη αστροφυσική έχει έτσι μια αισιόδοξη αντιμετώπιση ως προς το εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, ετέθη το θέμα το πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε ή να τους εντοπίσουμε ή να μας εντοπίσουν. Και εδώ βέβαια είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αν συμφέρει να μας εντοπίσουν ή όχι. Αλλά αυτό είναι στη συνέχεια. Άρχισε λοιπόν μια προσπάθεια με το project, το πρόγραμμα OSMA, το οποίο συνεχίστηκε με αυτό που είπε ο κύριος Καβακόπουλος στο SETI, που είναι Search for Extraterrestrial Intelligence. Χρηματοδοτήθηκε και συνεργάστηκε και η NASA και χρηματοδοτήθηκε από το Κογκρέσο. Σε κάποια στιγμή σταμάτησε η χρηματοδότηση, επανεμφανίστηκε ως Serentip στα πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας. Πέστε μου τώρα τι γίνεται με το Αρεσίμπο. Αυτό το συγκεκριμένο, ναι. Αυτό το οποίο κάνει αυτό το ραδιοτηλεσκόπιο είναι ότι ενώ κάνει παρατηρήσεις στις διάφορες αστροφυσικές παρατηρήσεις, αφιερώνει στο ανάμεσα ορισμένο χρόνο και αρχίζει και σαρώνει τον ουρανό. Μάλιστα. Δηλαδή να το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο χτύμα επάνω, έτσι χωράφει και αρχίζει σιγά σιγά και τον πιάνει από τη μία άκρη ως την άλλη. Σιγά σιγά να δει μήπως και εμφανιστεί κάποιο περίεργο σήμα. Κάθε 6 μήνες, περιμένετε, κάθε 6 μήνες ξαναγυρίζει στα ίδια σημεία, διότι αυτά τα σήματα εν γέννη είναι μέσα στο επίπεδο του θορύβου, είναι και δεν είναι σήματα. Και συνήθως δεν ξαναβρίσκουν ποτέ αυτό που φαινόταν σαν σήμα. Με κάποια διαδικασία, νομίζω των τελευταίων ετών, μάζεψαν 200 πηγές
που εμφανιζόταν παρέμεναν αυτού του είδους τα σήματα και ξαναέστρεψαν το τηλεσκόπιο ειδικά για αυτά τα 200 πηγές. Και στη μία αυτή επανεμφανίστηκε για τρίτη φορά αυτό το συγκεκριμένο σήμα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ ορίου, θορύβου και σήματος. Ενδεχομένως, γιατί παρουσιάζει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες μετάθεσης συχνότητας, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε κάτι πολύ γρήγορα περιστρεφόμενο, που μπορεί να είναι κάποιος δορυφόρος, μπορεί να είναι ανάκλαση από το έδαφος. Δεν είναι σαφές τι είναι αυτή τη στιγμή. Πάντως έχει ενδιαφέρον για έρευνα. Φυσικά έχει ενδιαφέρον για έρευνα. Σε ένα πλαίσιο κουβέντας. Λοιπόν, πέρσι, σε κάποια εκπομπή που είχα κάνει για το θέμα αυτό, ο κύριος Ιων Πανίδης, ένας συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός είναι, είχε την καλοσύνη να μας δώσει ένα φιλμάκι. Και το παίξαμε και το ξαναπαίζουμε και σήμερα, το ζητήσατε εσείς. Ένα φιλμάκι που εννοείται ότι δείχνει ένα πλάσμα εξωγήινο που είναι υπό ανάκριση σε ένα κέντρο, σε μια αεροπορική μυστική βάση της Αμερικής. Αυτό το φιλμάκι εννοείται ότι το έβγαλε κάποιος από τη βάση αυτή και κάποια στιγμή το έδωσε. Είχε δημιουργήσει τεράστια εντύπωση. Μου το ζητήσατε να το ξαναπαίξουμε. Θα το δείξουμε με κάθε επιφύλαξη εάν αυτό είναι κάτι πραγματικό ή είναι κάτι υποθετικό. Υποθετικό. Να το δούμε. We're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here the alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say, the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Πάρα πολύ αμφιλεγόμενο ντοκουμέντο. Κύριε Δεβοδότα, έχετε κάτι να πείτε για το θέμα αυτό? Ναι, πιστεύω, παρόλο ότι πάρα πολύ το έχουν αφισβητήσει, πάρα πολύ, εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι αληθινό, γιατί προσέχουμε ότι υπάρχουν και κωδικοί του πολεμικού ναυτικού. Σήμερα επέκτηναν εδώ πέρα κοντά μας ο κύριος Κώστας Γεωργίου, δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά μου έστειλε ένα CD. Ο κύριος Κώστας Γεωργίου, μεταξύ των άλλων, είναι και ένας ραδιοεραστέχνης, ο οποίος όρες ατελείωτες, έχει φοβερά μηχανήματα σπίτι του, αντένες, έχει βάλει κλπ. Και μπορεί να πιάνει κάποια σήματα. Μου είστε λοιπόν ένα CD σήμερα το βράδυ, μου λέει, άκουσε το αυτό,
Αυτό είναι ένα σήμα που έχω πιάσει το 1998, είναι περιοδικό, ανεβοκατεβαίνει και μπορεί να είναι να προέρχεται από εξωγήινο πολιτισμό. Ας το ακούσουμε για να δούμε τουλάχιστον για ποια πράγματα μιλάμε, γιατί τόση ώρα ακούμε για σήματα που ακούγονται, που τα πιάνουν τα ραντάρ κλπ. Ας πάρουμε αυτή την, ας έχουμε αυτή την αίσθηση, τι, όταν μιλάμε για σήμα, τι εννοούμε. Ας το ακούσουμε. Αυτό είναι ένα δείγμα ενός ραδιοσήματος που πήρε ο κύριος Κώστας Γεωργίου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, προφανώς δεν μπορώ να το εξηγήσουν και οι παριστάμενοι. Πιστεύει ότι είναι ένα σήμα που ήρθε απ' έξω, από το διάστημα. Μπορεί να είναι από δορυφόρο, δεν αποκλείεται. Το έβαλα να τα ακούσετε για να έχετε και εσείς την αίσθηση όταν μιλάμε για ραδιοσήματα. Τι εννοούμε, είναι αυτή η ήχη. Έτσι δεν είναι, κύριε Γούδη? Να βάλουμε ένα σύντομο πλαίσιο για τα UFO, γιατί απλώς είναι πολύ χαλαρά και οι τηλεθεατές σας δεν θα αντιλαμβάνονται. Θα το βάλετε αμέσως αφού για να μπορούν να δούμε, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από μια έρευνα μεγάλη που έκανε το BBC για θεάσεις περίεργων αντικειμένων και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ένα μικρό δείγμα και αμέσως μετά θα έχουμε πολλά να πούμε τον κύριο Γούδη. Πάμε. Η σχέση αγάπης μίσους μεταξύ των κυβερνήσεων και όλων αυτών που μιλούν για την ύπαρξη ή μη UFO περιέχεται με κάθε λεπτομέρεια στο απόρριτο σχέδιο Blue Book, μπλε βιβλίο, των αεροπορικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών που σχηματίστηκε για την καταγραφή περιπτώσεων εμφάνισης εξωγήινων αντικειμένων στις δεκαετίες 1950 και 1960. Φαινόμενο στην περιοχή Γιούτα, Ιούλιος 1963. Καθώς ο James Walters οδηγούσε το αυτοκίνητό του μέσα από την κοιλάδα Monument, ένα φωτεινό αντικείμενο επιτάχυνε την πορεία του και πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, το ακολούθησε ένα δεύτερο αντικείμενο. Καθώς το δεύτερο αυτό αντικείμενο μετρίασε την ταχύτητά του, συστάλθηκε και αμέσως μετά διαστάλθηκε. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι πρόκειται για μετεωρίτες. Αλλά δύο ήταν οι μετεωρίτες και μάλιστα ο ένας αμέσως μετά τον άλλο. Φαινόμενο στην περιοχή Μοντάνα, Αύγουστος 1950. Δύο άλλα κλασικά φιλμ καταγραφής UFO ξεχώρισαν από το σχέδιο Blue Book και στάλθηκαν για έρευνα. Αυτό το φιλμ έχει καταγραφεί από αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας που πετούσε στον ουρανό μεταξύ Μοντάνα και Γιούτα. Τα φιλμ της Γιούτα έχουν ερευνηθεί εκατοντάδες ώρες στα εργαστήρια φωτογραφικής ανάλυσης του Αμερικανικού Ναυτικού. Οι περισσότεροι επιστήμονες αναλυτές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσα είχαν καταγραφεί στα φιλμ θα μπορούσαν να είναι αυτοφωτιζόμενα μη αναγνωρίσιμα αντικείμενα, άρα UFO. Όμως, ο επικεφαλής των ερευνητικών ομάδων James Harlow απέρριψε το συμπέρασμα αυτό και αποφάσισε ότι τα αντικείμενα που είχαν καταγραφεί ήταν πουλιά. Σε μια προσπάθεια απομυθοποίησης του θέματος, υποστήριξε με έμφαση ότι δεν μπορούσαν να είναι αντικείμενα μη αναγνωριζόμενα, άρα ήταν πουλιά. Φαινόμενο στην Αγγλία 1978. Στον ουρανό πάνω από τη Μεγάλη Βρετανία, ένα άγνωστη ταυτότητας αντικείμενο εμφανίζεται από το πουθενά σαν λευκή κουκίδα και πετάει δίπλα από ένα αεροπλάνο Concorde. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και διατηρεί την ίδια υπερηχητική ταχύτητα με το αεροπλάνο. Η κίνηση αυτή του άγνωστου αντικειμένου καταγράφηκε σε φιλμ από τυχαία διερχόμενο εκείνη τη στιγμή στρατιωτικό αεροπλάνο με ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα κάμερας περισκοπίου, το Astrovision, που χρησιμοποιεί μια πολύπλοκη ρύθμιση φακών και κατόπτων. Ο επικεφαλής της ομάδας ανάλυσης φιλμ των Βρετανικών αεροδρομών, κύριος Άλαν Τάρνερ, αφού είδε το φιλμ, δήλωσε: «Αυτή είναι πιθανά η κλασική φωτογραφία UFO στην οποία αναφέρεται ο καθένας όταν συζητά για UFO και Concorde. Και πάλι θα δείτε ότι μοιάζει πολύ με τις άλλες φωτογραφίες που έχουμε, με αυτά τα αστεία μικρά σημάδια πάνω τους, για τα οποία οι άνθρωποι αναρωτιούνται, ήταν αυτό ένα UFO ή δεν ήταν».
Κοιτάξτε το προσεκτικά και θα δείτε ότι εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι UFO. Είναι πολύ πιθανό ο ήλιος, που είναι στην αριστερή πλευρά του αεροσκάφους, να βρει και ένα από τα κάτωπτρα του συστήματος του περισκοπίου του Astrovision και να έκανε έτσι μια εσωτερική αντανάκλαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε ανακεφαλαίωση μπορούμε να πούμε ότι δεν νομίζω ότι ήταν ένα UFO. Βλέπετε ότι όπως κινείται η κάμερα, έτσι κινείται και η μικρή λευκή κουκίδα. Φαινόμενο στην περιοχή Norfolk, Οκτώβρης 1993. Πάνω από τα βόρεια του Bronx, τρεις ψαράδες κινηματογράφησαν ένα άγνωστη προέλευση υπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού. Έγιναν έλεγχοι αν ήταν αεροσκάφος ή αερόστατο της μετεωρολογίας, όμως στην περιοχή εκείνη ο ουρανός ήταν εντελώς καθαρός και δεν υπήρχαν βαρομετρικές πιέσεις για μελέτη και έρευνα. Τρεις μήνες νωρίτερα, σε ακτή της Μαύρης Θάλασσας, ένας τουρίστας κινηματογράφησε αυτό το υπτάμενο αντικείμενο. Ήταν μια συνήθιστη σύμπτωση. Ο υπεύθυνος φωτογραφικών μηχανών και φακών της Panasonic, κ. Σάιμον Νας, μελετώντας τις εικόνες αυτές, είπε: αυτός είναι ένας βασικός ειρηδικός μηχανισμός. Η αρχή της ειρηδικής μηχανής είναι να ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στην φωτογραφική κάμερα. Η μηχανή θα ανοίξει όταν έχουμε να καταγράψουμε μουντές ή ελάχιστα φωτισμένες εικόνες και θα κλείσει σε υψηλής φωτεινότητας εικόνες. Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε καμία ιδέα τι είδους αντικείμενο είναι αυτό στον ουρανό που καταγράφηκε. Μπορεί να είναι αντανάκλαση από ένα αεροπλάνο ή κάποια άλλη πηγή φωτός. Αλλά καθώς η κάμερα αρχίζει να κάνει κοντινό πλάνο, μπορείτε να δείτε καθαρά εδώ το σχήμα των ειδικών στοιχείων μέσα στο φακό της κάμερας. Αυτό φαίνεται να προκαλείται από μια αντανάκλαση του φωτός που εισέρχεται από την προστινό μέρος της κάμερας και αναπηδά μεταξύ των στοιχείων του φακού που είναι ενισχυμένος με τον ειδικό μηχανισμό. Πάντως, η εικόνα στην αρχή της κασέτας είναι κάπως ασυνήθιστη και ανεξήγητη και δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από τον μηχανισμό της κάμερας. Φαινόμενο στην περιοχή της Οτάβα, Αύγουστος 1991. Σε μια κοιλάδα της Οτάβα, το αντικείμενο που φαίνεται στα δεξιά της εικόνας το είδαν περισσότεροι από 15 άνθρωποι. Η αστυνομία του Καναδά είπε ότι επρόκειτο για ένα περαστικό ελικόπτερο. Όμως το Υπουργείο Άμυνας του Καναδά ανακοίνωσε επίσημα ότι εκείνη την ημέρα και ώρα δεν υπήρχαν ελικόπτερα στην περιοχή. Φαινόμενο στην περιοχή Wiltshire, Ιούλιος 1990. Αυτό το παράξενο αντικείμενο που κινηματογραφήθηκε πάνω από έναν αγγλικό αγρό με σιτάρι παραμένει πραγματικά ένα μυστήριο. Ο οδηγός του φορτηγού στο βάθος είπε ότι είδε ένα μικρό ασημένιο δίσκο να πετιά σιωπηλά από πάνω του με ηλιγιώδη ταχύτητα. Φαινόμενο στην περιοχή Wisconsin, Αύγουστος 1992. Καθώς ένας κάμεραμάν της τηλεόρασης έστεινε τον εξοπλισμό της κάμερας για μια μετεωρολογική λήψη στο Wisconsin, ένα αντικείμενο με φως πέρασε μέσα από τη βιτρίνα. Ταξίδευε μεγαλύτερη από 1000 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Ο κάμεραμάν έκανε έρευνα σε τοπική αεροπορική βάση και σε ένα εκτεταμένο αμυντικό αεροπορικό δίκτυο της περιοχής, αλλά κανείς δεν είχε να αναφέρει κάτι για πτήση αεροπλάνου ή ελικοπτέρου εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα για ένα λεπτό μόνο, είναι περίπου με ένα βίντεο δύο λεπτών είναι αυτό, να δούμε τι είπε αυτός ένα αποστρατεία πλέον άνωτος αξιωματικός της Αμερικάνικης Αεροπορίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το απόρριτο σχέδιο του μπλε βιβλίου που καταγραφόντουσαν και καταγράφονται όλες οι θεάσεις υπτάμενων αντικειμένων που μπορεί να είναι από εξωγήινους πολιτισμούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ο πτέραρχος Φλάιτσερ Πράουντι της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ είναι ο ένας από τους 5 ανώτατους Αμερικανούς αξιωματικούς που μετήχαν στο αυστηρά απόρριτο σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης για εξωγήινες επαφές. Μετά την αποστρατεία του, ο πτέραρχος Πράουντι έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε ένα συγκλονιστικό γεγονός επαφής με UFO στον ουρανό του Ειρηνικού ωκεανού, που το Αμερικανικό Πεντάγωνο μέχρι σήμερα το κρατάει σαν επτασφράγιστο μυστικό. My aircraft were in the sky over half the world regularly all the time.
And one day I got a top secret memorandum delivered from the White House, from the headquarters of the Air Force. And it ordered me, and it ordered me to tell my crews that if ever they saw an object that was unidentified, they were to report it to me. I was to set them down and take their depositions, sworn statements, and then mail them to a certain office in the Pentagon. And one day, one of my crews on a flight from Honolulu to Tokyo saw something that they had to report. And they walked in my office that morning, and the captain of the crew was an old acquaintance of mine. He said, Colonel, I'm really a little embarrassed today, he said, because we're going to get involved in a lot of paperwork. He said, we saw an unidentified object flying beside our aircraft for over an hour last night between Midway and Tokyo. We had 60 passengers aboard. There's no way we can say that it wasn't seen and wasn't there. So I had 12 men in the crew. I had to set aside 12 rooms with 12 interrogators. We had them write their stories down, what they saw. I packaged that all up and sent it to the headquarters Air Force. Never heard another word from it. Τι μας είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Μας είπε ότι το πλήρωμα στο αεροσκάφος του είδε κάποιο αντικείμενο άγνωστη ταυτότητα. Το κατέθεσαν σε 12 διαφορετικά δωμάτια, 12 άνθρωποι, για να μην έχουν συνοηθεί μεταξύ τους, εννοείται. Το πακετάρισε όλο τόσο στο Πεντάγωνο και από εκεί πέρα δεν ξανάκουσε λέξη. Φαντάζομαι και από εδώ δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία φορά που ακούμε κάτι τέτοιο να. Χιλιάδες τέτοιες καταγγελίες ή μαρτυρίες. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Άτομα που είναι ιδιαίτερα ευφυΐας, αστροναύτες, πιλότοι πολεμικής αεροπορίας κλπ. Που κατέχουν εκείνη τη στιγμή όλη τη γνώση, την τεχνολογική, την ανθρώπινη, μόλις δηλώσουν κάτι, είδα, ίσως μπορεί, αυτομάτως είναι τρελοί, πάνε αγρότες και εξαφανίζονται από το χάρτη. Αυτό είναι σοβαρό, δηλαδή, ναι, αν το πάρει κανείς ως προβληματισμό. Η ιστορία του μπλε βιβλίου, είπατε ότι υπάρχει και στην Ελλάδα. Και να πω και κάτι ακόμα, ναι, αν μου επιτρέπετε. Επειδή πριν από το βίντεο λέγαμε ότι ο φακός μπορεί να κάνει λάθη, να ειδηρίζει κλπ. Υπάρχουν εικόνες στην αναγέννηση, αγιογραφίες, και έχουν, είναι γνωστό, έχουμε ξαναπεί, να το λέμε επειδή συνδέεται, και έχουν καθαρά υπτάμενο δίσκο, επανδρωμένο κλπ. Κλπ. Δηλαδή, τι φαντασία υπήρχε τότε στο ζωγράφο ή τι έχει δει και αυτός, που δεν υπήρχε φωτογραφική μηχανή. Έχουμε δημοσιεύσει το Strange. Δεν υπήρχε φωτογραφική μηχανή, ούτε να υπάρχει τεχνική αμφισβήτηση. Δηλαδή, διαπιστούτε ότι κάτι παίζεται. Μάλιστα. Τελικά. Θα πούμε κιόλα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μας. Ναι, η ιστορία, ή τουλάχιστον για να το θέσω σωστά, η τρέχουσα εικόνα την οποία έχουμε για αυτά τα οποία λέμε αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, ξεκίνησε το 1947, όταν ένας πιλότος με ιδιωτικό αεροπλάνο, ο Kenneth Arnold, το 1947, είδε κάποιους υπτάμενους δίσκους δίπλα του, στο αεροπλανάκι του. Το ανέφερε και επικράτησε ένας σχετικός πανικός εκ μέρους της Αμερικανικής αεροπορίας, διότι τότε ήταν ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων δυνάμεων. Και ήταν και η εποχή που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι κατασκεύαζαν με βάση γερμανικά σχέδια πρακτικά υπτάμενους δίσκους. Δηλαδή είχαν πειραματικά τέτοια αερόπλια, να τα πούμε έτσι. Δημιουργήθηκε. Ήταν και η χρονιά του ξεκινήματος του ψυχρού πολέμου. Το 1947, ναι. Το 1945 ήταν αυτά τα σχέδια και υποπτεύω, φοβήθηκαν πρακτικά ότι και οι Ρώσοι έχουν αντίστοιχα γερμανικά σχέδια τότε με την κατάρρευση της Γερμανίας και την φυγή των επιστημόνων ένθεν και ακίθεν. Και δημιούργησαν αυτό που λέτε εσείς, που τελικά μετεξελίχθηκε από το 1952, είναι αυτό που λέγεται Project Blue Book. Πριν είχαν κάποια άλλα ονόματα, για την παρακολούθηση και την κατανομή αυτών των περιπτώσεων, επειδή φοβούνται ότι ήταν σοβιετικής προελεύσεως αερόπλια ή αεροπλάνα κατασκοπευτικά ναι, για την ασφάλειά τους. Στην πορεία αυτή παρενευλήθη, τον δείξατε στο βίντεο, αλλά δεν αναφέρθηκε το όνομά του, ο καθηγητής αστρονομίας, ο Άλεν Χάινεκ, ο οποίος είχε μια κριτική αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Οι στρατιωτικοί τα ταξινομούσαν, αλλά κάπως βεβαιασμένα, όταν έβλεπαν ότι δεν απειλείται η ασφάλεια των ΗΠΑ, ήθελαν σύντομα να κλείσουν αυτή την υπόθεση. Ο άλλος ήταν αστρονόμος επιστήμων και ήθελε να έχει μια σαφέστερη άποψη. Ταξινομήθηκαν πάρα πολλά περιστατικά και κατανέμονται σε κατηγορίες. Το ένα είναι τα νυχτερινά φώτα, αυτά τα οποία βλέπουμε με ποικίλα φώτα το βράδυ, που έχουν ποικίλες εξηγήσεις. Το δεύτερο είναι οι λεγόμενοι φωτοημερήσιοι δίσκοι, δηλαδή τους βλέπετε μέρα μεσημέρι υπό μορφή δίσκων ή άλλων σχημάτων, τα οποία ύπτανται.
Το τρίτο είναι αυτό που λέμε τα ραδιοοπτικά αντικείμενα, δηλαδή αυτό το οποίο το βλέπετε και συγχρόνως το προσδιορίζει και το καταγράφει και ένα ραντάρ και σου λέει κάτι είναι εκεί, αυτό είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Και μετά ερχόμαστε στις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, διότι οφείλω να πω ότι η καταγραφή αυτή, είτε υπομορφή φιλμ είτε υπομορφή φωτογραφίας, δεν είναι ο καλύτερος μάρτης, διότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες, αυταπάτες ή ερμηνείες από αντανακλάσεις, τα οποία δόθησαν και όλα στα φιλμ τα οποία δώσατε. Πολλά από αυτά είναι οι σωστές ερμηνείες. Υπάρχουν ο προβληματισμός της μαρτυρίας εντύμων πολιτών για το τι είδαν και το τι συνέβησαν. Αυτά είναι τα πιο περίεργα από αυτά που έχουν μείνει από τις υποθέσεις των UFO. Και είναι οι επόμενες τέσσερις κατηγορίες, η τέταρτη είναι και σε νέα κατηγορία, πέραν του Χάινεκ, είναι οι λεγόμενες στενές επαφές ή κλειστές συναντήσεις, αν θέλετε, όπου υπάρχει μαρτυρία συγκεκριμένων έτσι, καταστάσεων που έρχονται σε απόσταση, δηλαδή όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σε μια απόσταση 200 μέτρων και κατανέμονται σε 1, 2, 3 και 4 ανάλογα με το αυτό που βλέπουν, αν έχει κάποια, αν απλώς το βλέπουν και δεν βλέπουν τίποτε άλλο, εάν έχει κάποια επίδραση στο περιβάλλον, όπως είναι παραδείγματος χάρη η πτώση του ηλεκτρικού πεδίου στα μάτια των αυτοκινήτων τους, οι σημάδια τα οποία αφήνουν αυτά τα αντικείμενα τα οποία φεύγουν. Η τρίτη κατηγορία, η οποία είναι όπου αναγνωρίζουν σε εισαγωγικά ανθρωποειδή, κάποια όντρα τα οποία βγαίνουν. Και η τέταρτη βέβαια, η οποία έχει μετά το 80 είναι πολύ της μόδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που λένε ότι υφίστανται απαγωγή από αυτά τα όντα, ότι τους παίρνουν στα διαστημόπλαιά τους, ότι υπόκεινται σε διάφορες έτσι, επαφές πολύ στενότερες. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, προσέξτε, ναι. Και λείπει από το πάνελ κάτι το οποίο θα έπρεπε, δηλαδή λείπει ένας ψυχίατρος. Ναι. Δεν το λέω, είναι πραγματικά σημαντικό πρόβλημα, διότι... Σε άλλες συζητήσεις είχαμε ψυχίατρο και ψυχολόγο, είχαμε παρατήρηση του κ. Γουλή, πάρα πολύ σωστή. Και της χαλαρής πραγματικότητας σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι ότι δεν έχουν βιωματική εμπειρία αυτό που τα λένε, είναι αν αυτά τα οποία βλέπουν και καταμαρτυρούν, έχουν ηλική οντότητα, είναι κατασκευάσματα στον εγκεφαλό. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και καταγραφές σε αρχαία κείμενα, είναι κάτι που δεν έχουμε θίξει. Σε αρχαία κείμενα, ναι. Κάτι θέλω να προσθέσω που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χαρδαβέλα. Είμαστε μονίμως σε αυτή τη σύγχυση για το αν υπάρχουν τα UFO ή δεν υπάρχουν. Το όρος UFO δεν έχει επινοηθεί ούτε από ψυχασθενείς ούτε από ουφολόγους. Έχει επινοηθεί από τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και από την πολιτική και πολεμική αεροπορία. Για αυτούσια, χειροπιαστά, υπτάμενα, άγνωστα σκάφη, αγνώστου τεχνολογίας, τα οποία πετούν και τα οποία τα πιάνουν τα ραντάρ, τα βλέπουν, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι και τι κάνουν. Και τι κάνουν. Δεν τους αναγνωρίζουν. Υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση παγκοσμίως για αυτά εδώ. Έχουν κάνει επανειλημμένως ερευνητικά προγράμματα ολόκληρα. Ο Αμερικανικός στρατός, η Royal Air Force, η RAF, η Βρετανική. Η Ελλάδα, η Μπριτάνικα λέει ότι η Ελλάδα, σας διαβάζω, είναι λίμα της Μπριτάνικα. Αν ανοίξετε την Μπριτάνικα στο λίμα UFO, θα δείτε ότι γράφει. Μέχρι το 69 το Project Blue Book είχε καταγράψει επίσημα 12.618 θεάς UFO μόνο στις ΗΠΑ, δίνοντας διάφορες ερμηνείες κλπ. Κλπ. Το Δεκέμβριο του 69, με βάση τα συμπεράσματα της Επιτροπής Κόντων, σταμάτησε. Τα μόνα άλλα επίσημα, μετά την παύση του Project Blue Book, τα μόνα άλλα επίσημα και αρκετά πλήρη αρχεία, επίσημα, το τονίζω, για θεάσεις UFO κρατούνταν στον Καναδά, όπου μεταφέρθηκαν το 68 από εκεί. Οι μόνες άλλες χώρες εκτός από τον Καναδά και τις ΗΠΑ που επίσημα τηρούσαν αρχεία για αναφορές UFO και είχαν διερευνήσει επίσημα το ζήτημα, Μπριτάνικα, ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Δανία, η Αυστραλία και η Ελλάδα. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένες περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα. Να πάμε στην περιοχή του Ολύμπου. Στον Όλυμπο, κατά ένα περίεργο τρόπο, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές φορές, μιλάνε για τέτοια αντικείμενα που αντιλαμβάνονται, που βλέπουν, που ακούνε μερικές φορές. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι το ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει εκεί πέρα ή να συμβαίνει ή μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα. Θέλω να ακούσουμε κάποιους εκεί από τον Όλυμπο που έχουν δει τέτοια φαινόμενα, τα έχουν ζήσει από κοντά και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία. Το 2001 πήγαμε με κάποιους άλλους δύο συνεργάτες να εκτιμήσουμε, να δούμε κάποια ακίνητα τα οποία το επάγγελμά μου είμαι εργολάβος και κτηματομισίτης και μόλις μας ορούπωσε, επειδή συνυχτώνει γρήγορα, γύρω στις 5-6 ώρα, είχε πραγματικά πανσέλινο.
Όπως είδαμε εκεί το φεγγάρι, βλέπουμε δίπλα από το φεγγάρι να κινούνται κάτι άλλα αντικείμενα, φωτεινά, τρία αντικείμενα συγκεκριμένα, εξίσου με το φεγγάρι, μεγάλα φωτεινά, και επειδή ήταν αραιά σύννεφα, πότε παίρνανε κάτω από τα σύννεφα, πότε επάνω. Και αμέσως χαζέψαμε, φάγαμε κάπου μισή με τρία τέταρτα να τα βλέπουμε τόσο ωραία κλπ. Μας έκανε εντύπωση ότι αυτά τα τρία αντικείμενα, ολοφώτινα μεγαλύτερα από το φεγγάρι, ξεκινούσαν από το ίδιο σημείο, διέσχιζαν τον ορίζοντα εξίσου ορίζοντα και γύριζαν τον ίδιο χρόνο και γινόταν αυτό σαν μία άσκηση κλπ. Τα οποία όσο να καθόμασταν δεν τα χορταίναμε να τα βλέπουμε. Μετά πήγαμε κάπου 1000 μέτρα πάνω στον άσφαλτο. Άλλος λέει μήπως κατέβουν, μήπως κλπ. Και εμείς ήμασταν από την περιέργεια, δεν ξέραμε τι να πούμε. Πάλι χαζέψαμε να τα δούμε. Πάλι στο ίδιο αντικείμενο. Ήταν προς τη θάλασσα με κάτω ολύμπο. Και μετά κάποια στιγμή τα βλέπουμε ότι φύγανε απάνω από το λιτόχωρο, απάνω μέσα στη χαράδρα, κάπου σβήνανε, κάπου ανάβανε κλπ. Και χάθηκαν. Την πρώτη στιγμή που το είδατε. Έτσι, οι σκηνές που ακολούθησαν, τι έγινε? Οι σκηνές που όταν είδαμε, εμείς ξαφνιαστήκαμε, λέμε το φεγγάρι που είναι σταθερό εκεί πέρα. Αυτά γιατί μετακινούνται κλπ. Μα λέει κι άλλο. Πρώτα είδαμε το ένα, μετά και το άλλο. Τρία ταυτοχρόνως. Κάνανε αυτή τη βόλτα, αυτό το κύκλο του ορίζοντα. Δεν ξέραμε τι συνέβη. Όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη μετά, είπα στην οικογένειά μου, δεν επίστεψαν, είπα σε κάποιους φίλους γεγονός. Μετά από μια εβδομάδα άκουσα στο, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, τα είδαν και από το Μισολόγγι. Ο χώρος ο οποίος βρισκόμαστε εμείς εδώ θεωρείται ως τόπος προσγείωσης και απογείωσης αυτών των υπτάμενων αντικειμένων. Εσείς τι έχετε ακούσει? Έχω ακούσει από διάφορους, όντως ο Όλυμπος κάτι κρύβει, κάτι παρουσιάζεται, κάτι ξαφνιάζεται ο κόσμος, αλλά άμα δεν τα δεις ο ίδιος όπως είδα εγώ αυτά τα αντικείμενα τα φωτεινά, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Κύριε Ποδότα, εσείς έχετε κάποιες πληροφορίες για τι συμβαίνει στον Όλυμπο? Για τον Όλυμπο, ναι, βέβαια. Ας πούμε τώρα ότι ασχολούμαι γύρω 40 χρόνια. Έχω μαζέψει ό,τι κυκλοφορεί σχετικά με αναφορές εμφανίσεων στον ελληνικό χώρο αλλά και στον παγκόσμιο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχω βρει αυτόπτες μάρτυρες. Έχω πάρα πολύ υλικό. Κάθισα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το 40 ετών υλικό, το βάλα κάτω σε χάρτη και τράβηξα τις πορείες όλων αυτών των αναφορών. Εκεί λοιπόν, χωρίς να ξέρω τι ήθελα να βρω. Το έβαλα τυχαία. Θα μας φέρετε αυτόν τον χάρτη μέσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί να μας λοιπόν διαπίστωσα κάτι το φανταστικό για μένα, γιατί ναι, δεν το περίμενα. Ναι. Διαπίστωσα ότι το πολύ μεγάλο ποσοστό των αναφορών ναι, διέρχονται από συγκεκριμένα σημεία. Έτσι ναι, λοιπόν μπόρεσα, χωρίς καμία υποψία να έχω πιο πριν, να βρω κάποιες πορείες όπου το ίσως το 90% των εμφανίσεων των υπαμένων αντικείμενων πάνω από τον ελλαδικό χώρο περνάνε από αυτές τις πορείες πάνω. Αυτές οι μπλε γραμμή. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τρεις διαδρομές που έχω εντοπίσει. Η μία είναι που ξεκινάει από Κύπρο, Μέση Ανατολή Κύπρο. Από Κύπρο. Και ανεβαίνει, ναι. Ανεβαίνει στη Δήλο. Περνάει από Δήλο. Εκεί χωρίζεται. Περνάει Σούνιο. Το ένα Σούνιο, το άλλο Σπέτσες, Δοκός, Κρανίδη. Μάλιστα. Ανεβαίνουν και οι δύο διαδρομές πάνω. Συναντούνται στο Ηραίο, στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηραίο Λουτρακίου. Μετά περνάνε Δελφή. Πάνω από Δελφούς. Πάνε Κέρκυρα. Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Από εκεί. Πάνε Ανδριατική και βγαίνουν για Σκανδιναβία πάνω. Έχω μάλιστα και το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά αυτό είναι της Αθήνας, αυτή της Ελλάδος. Η ροζ γραμμή. Η άλλη διαδρομή, ας πούμε την άλλη την πιο πέρα, η οποία ξεκινάει από Ινδικό, περνάει από Σμύρνη, ναι, Άγιο Όρος και ανεβαίνει και βγαίνει μέχρι Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα. Και έχουμε αυτή και την αυτή που είπαμε προηγουμένως τώρα για τον Όλυμπο. Τα μόνα στοιχεία είναι ότι εμφανίζονται από εκεί και μετά, δηλαδή από την Εύβοια, ναι, ανατολικά της Εύβοιας. Ναι. Περνάει πάνω Βόλο, από εκεί έχουμε Πλαταμόνα, Λιτόχωρο, Δίον και μπαίνει μέσα στον Όλυμπο και χάνεται στο οροπέδιο του Μουσών. Αυτό έχει το ΦΥΡ, έτσι, από εκεί πάει στο ΦΥΡ το τουρκικό, είναι γιούφυρ όπως το UFO, ναι, δηλαδή, είναι ναι, τουρκικά UFO από εκεί, ναι, εδώ είναι τα ελληνικά UFO. Μην μας φάνε και τα σύνορα εκεί. Κύριε Ποδότα, αυτά όλα, να ξανατονίσω, ότι αυτές είναι, αυτά είναι περιστατικά. Απάνω δεν βλέπουμε την ελληνική επικράτεια στα UFO εκεί, πρέπει κάτι να φροντίσετε. Ήθελα να ξανατονίσω. Κοιτάξτε, μια στιγμή έχετε κάνει, επειδή είδα το χάρτη σας, ενδιαφέρον είναι, αλλά έχετε βάλει, ας πούμε, λύθητε και πλήθη ατάκτως ηρημένοι. Δηλαδή, όλες οι εμφανίσεις όλων αυτών των πραγμάτων, είτε είναι φωτεινά, είτε μπορούν να διερευνηθούν κλπ. Δηλαδή,
ή πιστεύω ότι δεν έχει, έτσι, δεν έχει υπάρξει μια κριτική αντίληψη σε ποια από αυτά δεν είναι ερμηνεύσιμα και ποια είναι ερμηνεύσιμα. Α, μπράβο. Έχετε λοιπόν, βάλει μια σειρά όχι, από, από εμφανίσεις. Απλώς δεν ξέρετε τη διάταξη, δεν ξέρετε το χάρτη. Τα είδα κάτω, δεν ξέρετε το χάρτη. Τα είχετε λοιπόν, αναλυτικά. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αντικείμενο, δύο βολίδες. Θα μου αφήσετε να σας εξηγήσω. Βεβαίως θα σας αφήσω, αλλά. Λοιπόν, είναι ο δικός μου χάρτης, άρα ξέρω τι έχω κάνει. Ναι, απλώς εγώ διάβασα τι 40 χρόνια αναφορών. Τα έχω μαζέψει, έχω ξεκαθαρίσει αυτά τα οποία είναι άχρηστο υλικό, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ άσχερο. Δηλαδή έχουμε κάποιες αναφορές που μας λένε ένα φωτάκι από αριστερά προς τα δεξιά και χωρίς στοιχεία. Αυτό δεν το κρατάω. Το πετάω. Δεν έχω στοιχεία περισσότερα. Έχω κρατήσει λοιπόν τα στοιχεία τα οποία πραγματικά έχουν ενδιαφέρον, έχουν διασταυρωθεί επανειλημμένα. Κάτω λοιπόν εκεί στο κείμενο είναι τα περιστατικά, όχι αυτά τα οποία στηρίχτηκαν πάνω χάρτης, είναι μια επιλογή από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα οποία αυτά υπάρχουν αυτό, βεβαίως, είναι αυτόπτες μάρτυρες, πάνω από 10, υπάρχουν βιντεοτενίες, φωτογραφίες κλπ. Αυτή τη εκπομπή είναι η πύλη στο ανεξήγητο. Όταν όμως μιλάμε για διάστημα, όταν μιλάμε για διαστημικές έρευνες, όταν μιλάμε για ευρήματα των τελευταίων ετών που έχουν σχέση με το διάστημα, τότε τα πράγματα θα λέω ότι δεν είναι καθόλου ανεξήγητα. Αλλά είναι μυστήρια. Ή θέλουν μια έρευνα, ή θέλουν μια προσέγγιση μέσα από μια επιστημονική έρευνα. Ξέρετε, από ό,τι ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται και να ψάχνεται, ένα βασικό ερώτημα είναι τι υπάρχει εκεί μακριά, εκεί έξω. Είναι ένα βασανιστικό ερώτημα για όλες τις γενιές που έχουν περάσει, εάν τελικά είμαστε μόνοι μας σε αυτό το αχανές σύμπαν. Μια μοναξιά που είναι πικρή, που είναι μελαγχολική, αλλά που θα έλεγα ότι πάντοτε παράλληλα υπάρχει και η ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάτι θα βρούμε, με κάποιους θα έρθουμε σε επαφή για να πάρουμε ένα μήνυμα, για να μας πούνε ότι υπάρχουμε και εμείς. Αυτό το βράδυ λοιπόν τι θα κάνουμε. Έχουμε ένα πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε μια επαφή με τη NASA με 4 διαστημικούς επιστήμονες, πάρα πολύ σημαντικούς, και είμαι χαρούμενος γιατί μέσα στους 4 ανθρώπους οι 2 είναι Έλληνες. Και όπως μου είπανε από εκεί, από το Χιούστον, είναι πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες που βρίσκονται στην NASA και δουλεύουν για το διάστημα. Κάτι που ίσως δεν ξέραμε. Είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή θα με απασχολήσει σε μια άλλη εκπομπή. Για την ώρα να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα κάνει μεγάλες προσπάθειες να επικοινωνήσει με πιθανά κάποιους εξωγήινους πολιτισμούς, κάποιες εξωγήινες υπάρξεις. Ένα κορυφαίο γεγονός στην προσπάθεια αυτή ήταν το 2001, όταν εδώ στην Αθήνα δημιουργήθηκε αυτή η καταπληκτική συναυλία με τον Βαγγέλη Παθανασίου, που λεγόταν Μυθοδία, που την οργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και η NASA, και ήταν μια προσπάθεια να στείλουμε στο διάστημα το μουσικό μας μήνυμα. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι οι στίχοι που επιλέχθηκαν για τη Μυθοδία ήταν από τα αρχαία ελληνικά. Γι' αυτό λέει πολλά. Ας θυμηθούμε τώρα που ξεκινάμε την εκπομπή αυτή, εκείνη την μαγική βραδιά στην Αθήνα, όπου μέσα από τη Μυθοδία στέλναμε ένα δικό μας μήνυμα στο διάστημα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο κοντά.
Ζήσαμε έτσι μερικές στιγμές εκείνης της σημερικής βραδιάς σε Series Review 2. Όταν μιλήσαμε λοιπόν με κάποιους επιστήμονες της NASA που είχαν μετάσχει στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, μας είχαν πει ναι. Θέλαμε να στείλουμε και ένα μουσικό μήνυμα στον κόσμο, στο σύμπαν. Κάποια στιγμή μπορεί να το πάρουν. Θα θυμηθείτε ίσως και μια ταινία του Hollywood, επαφές του τύπου, όπου μέσα από κάποια όργανα δίναν κάποιες νότες στο διάστημα. Να σας πω ότι από την NASA μου είπαν, τους ρώτησα πάρα πολύ, γιατί αυτοί οι αρχαίοι φθόγγοι, σαν στίχους στη μυθοδία. Και μου είπαν ότι εμείς συνδέουμε άμεσα την αρχαιότητα με το διάστημα. Και είναι ένα θέμα που ήδη ερευνούμε και στις επόμενες εκπομπές θα σας το παρουσιάσουμε. Έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν πρέπει να έχει τον τίτλο «Η πύλη στον εξήγητο». Γιατί θα μιλήσουμε για πράγματα που είναι εξηγήσιμα και είναι επιστημονικά εξηγήσιμα. Εξάλλου και η σημερινή μας συντροφιά δεν έχει καμία σχέση με το ανεξήγητο. Οι περισσότεροι, οι τέσσερις είναι καθηγητές Πανεπιστημίου. Να ξεκινήσουμε από αριστερά. Είναι ο κ. Χρήστος Γούδης. Καλησπέρα, κύριε Γούδη. Καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η κυρία Γιώτα Πρέκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καθηγήτρια αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο κ. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φυσικός γεωλόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Σταμάτης Αλαχιώτης. Καλησπέρα, κύριε Αλαχιώτη. Καλησπέρα, κύριε Χαβαρέλα. Είναι καθηγητής γενετικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κύριος Παντελής Γιαννουλάκης, ο μόνος μη καθηγητής, αλλά με πάρα πολλές. Και ανεξήγητος. Και ανεξήγητος, με πάρα πολλές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά του διαστήματος κλπ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε. Και εδώ ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να δείξω ένα βίντεο γιατί πάρα πολλοί ίσως θα ακούτε, κουβεντιάζουμε εδώ πέρα, πώς εμφανίστηκε η ζωή στη Γη. Εάν ήταν κάτι ξαφνικό, εάν πιθανότατα ήταν κάτι φυτεμένο από το διάστημα, μια πάρα πολύ προχωρημένη σκέψη του κυρίου Γούδη, που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ να το ακούω. Δεν είναι θέμα σκέψεως, είναι θέμα ενδείξεων που έχουμε ενδείξεων. Φυσικών. Κυρία Πρέκα, σκέψη του κυρίου Γούδη, θα σας αναλύσω. Εκατοντάδων ερευνητών και επιστημονικών. Να ακούσουμε και την κυρία Πρέκα να πει δύο κουβέντες. Ναι. Υπάρχει θεωρία της πανσπερμίας, αυτό κυκλοφορεί αυτό το πράγμα. Αλλά κυκλοφορεί, παιδιά, είναι μια θεωρία η οποία υπάρχει εδώ και καιρό και μάλιστα επανήλθε με τον Γκρικ. Ο Γκρικ υποστηρίζει ως ένα βαθμό βεβαίως ότι αυτά. Αλλά δεν είναι η ζωή θεωρία. Πρέπει να πιθανόν έχει προέλθει από άλλους κόσμους, διότι λέει, βάζει ένα επιχείρημα, η σύνθεση των κυττάρων ως προσορισμένα συστατικά, όπως ο μόλυβδος παραδείγματος χάρη, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, διότι συμβάλλει στις ενζυμικές λειτουργίες κτλ. Είναι ένα σπάνιο στοιχείο πάνω στη Γη και δεν θα μπορούσε κατά τον Γκρικ να είχε δημιουργηθεί ζωή σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είχε μόλυβδο. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει και αντίλογος. Θα τον ακούσουμε λίγο. Πάμε να δούμε το βίντεο αυτό του Νίλσεν που είναι καταπληκτικό. Μας το παραχώρησαν για να το παρουσιάσουμε, που δείχνει αυτή την εξελικτική φάση της δημιουργίας της ζωής στον κόσμο μας, στη Γη μας. Και συνεχίζουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που βλέπω ότι υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις. Μάλλον διαφορετικές επιστημονικές. Η εξέλιξη της ζωής ξεκίνησε πριν από 4 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο πλανήτης μας ήταν νέος και οι μετεωρίτες βομβάρδιζαν τη γυμνή και άγονη Γη. Και όμως, αυτός ο μικρός βασανισμένος πλανήτης, όσο εχθρικός κι αν έμοιαζε, υπήρξε, από όσο γνωρίζουμε, το μοναδικό λίκνο της ζωής σε ολόκληρο το σύμπαν. Αν και δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πώς πρωτοεμφανίστηκε η ζωή στη Γη, τα υγρά, τα αέρια και τα μέταλλα μάλλον αποτέλεσαν τα δομικά υλικά της. Στη συνέχεια, με κάποιο τρόπο, σχηματίστηκαν τα πρώτα μόρια οργανικής ύλης. Πιθανότατα στην αρχαίγονη θάλασσα. Για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, τα μόρια αυτά αναπαράγονταν, προσαρμόζοντας το περιβάλλον τους και γίνονταν όλο και πιο σύνθετα. Σχημάτισαν μια πρωταρχική μορφή ζωής,
από την οποία προέκυψαν όλες οι άλλες. Πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, αναπτύχθηκαν κάποιοι πιο προηγμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί, τα κιανοφύκη, που υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Αυτά ενώνονταν σε αποικίες, σχηματίζοντας μικροσκοπικά νημάτια, τα οποία παρασύρονταν από τα ρεύματα. Για 2,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, οι μονοκύτταροι οργανισμοί ήταν οι μοναδικές μορφές ζωής στη Γη. Απέκτησαν μεγαλύτερη ποικιλία και μάλιστα εγγενίασαν ένα νέο τρόπο αναπαραγωγής με τη διαφοροποίηση θηλυκού και αρσενικού. Επιπλέον, παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και κατέστησαν δυνατή την ύπαρξη μυριάδων άλλων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων, μεταβάλλοντας για πάντα την ατμόσφαιρα της Γης. Η μικροσκοπική αιτία αυτής της επανάστασης ήταν η ανάπτυξη μιας νέας και πιο πολύπλοκης κυταρικής δομής. Ίσως αυτή να προέκυψε ως αποτέλεσμα της ένωσης κάποιων πρωτόγονων οργανισμών σε μία συμβιωτική σχέση. Το νέο είδος κυτάρου διέθετε τώρα πυρήνα και άλλα εξειδικευμένα όργανα, τα λεγόμενα οργανίδια. Τα οργανίδια, που αρχικά ήταν ένα είδος μικροσκοπικών μεταναστών, έδωσαν στα κύτταρα τη σημαντική ικανότητα να προσλαμβάνουν διάφορες μορφές και λειτουργίες. Το επόμενο μεγάλο εξελικτικό άλμα συνέβη λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια πριν από σήμερα, όταν οργανισμοί με περισσότερα από ένα κύτταρα πρωτοεμφανίστηκαν στον ωκεανό. Ίσως να αναπτύχθηκαν από μεγάλες αποικίες μονοκύτταρων οργανισμών, όπως αυτό το χλωρόφυτο Volvox. Ή ίσως και να αναπτύχθηκαν την ίδια περίπου εποχή βουβοί μάρτυρες της ανάφλεξης μιας βραδύκαυστης τριαλίδας εξέλιξης, που κάποια ημέρα θα προκαλούσε μια θεαματική έκρηξη ζωής. Η ιδιότυπη αυτή θριαλίδα καιγόταν για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, ώσπου στο τέλος η βόμβα εξεράγει. Όλα τα σημερινά ζωικά είδη είναι απόγονοι των πλασμάτων εκείνης της περίοδου. Ακόμη και τα πολυπίκυλα ανατομικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν από τότε είναι κατά κάποιον τρόπο παραλλαγές σε θέματα ηλικίας 500 εκατομμυρίων ετών. Και αυτό δεν σημαίνει ότι από εκείνη την εποχή επέζησαν όλα τα είδη, κάθε άλλο μάλιστα. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους ηττημένους της αιώνιας μάχης, που είναι γνωστοί ως εξέλιξη. Απολιθωμένα λείψανα ζώων σε άργυλο και ασβεστόλιθο. Τα είδη που δεν μπορούσαν να αντισταθούν ή να προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές ήταν καταδικασμένα σε εξαφάνιση. Ωστόσο, ενώ πολλά είδη χάθηκαν, κάποια άλλα άνοιξαν νέους ορίζοντες στη ζωή. Μια από τις μεγαλύτερες εξελικτικές τομές αυτού του είδους συντελέστηκε πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Οι αρχαίοι συγγενείς των ψαριών της τάξης δείπνοη απέκτησαν την ικανότητα να αναπνέουν αέρα. Σύρθηκαν στην ξηρά και άνοιξαν το δρόμο για όλους μας.
Θα έλεγα ότι αυτό το βίντεο που είδατε, που είναι σε ένα τρίπτυχο που λέγεται Το Θαύμα της Ζωής, είναι η κλασική άποψη της δημιουργίας της ζωής και της εξέλιξής της. Κάτι θέλετε όμως να πείτε? Ναι, να συνεχίσω, κύριε Χαρδαβέλα, λέγοντας το εξής, ότι μπορεί να μην υπάρχουν αποδείξεις για το πώς δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη. Υπάρχουν όμως ισχυρότατες ενδείξεις και δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ πώς δημιουργήθηκε η ζωή, διότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε τη Γη στην προβιωτική κατάσταση την οποία ήταν 3,8 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Όμως έχουν γίνει προβιωτικά, όπως τα λένε, πειράματα, μιμούμενοι δηλαδή ερευνητές στις προβιωτικές συνθήκες, πώς ήταν η Γη πριν τη ζωή, όπου ήταν πλούσια σε μεθάνιο, σε άζωτο, σε αμμονία, σε νερό και σε υδρογόνο. Και ήταν αναγωγική, δεν υπήρχε οξυγόνο. Η ζωή λοιπόν, ο κύριε Παπαμαρινόπουλε, δημιουργήθηκε σε μια ατμόσφαιρα αναγωγική. Δεν υπήρχε οξυγόνο, άρα δεν είναι προαπέτηση το οξυγόνο. Το οξυγόνο σχηματίστηκε 3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Δηλαδή, ακολούθησε ένα μεγάλο διάστημα, περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια, όπου η ζωή στη Γη ζούσε χωρίς οξυγόνο, διότι η ατμόσφαιρα ήταν αναγωγική. Και έγιναν πειράματα όπου με προβιωτικές συνθήκες συντέθηκαν σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα αμινοξέα, που είναι η βασική δομική λύθη των πρωτεϊνών και η βασική λύθη, δομική λύθη των νουκλεϊνικών οξέων. Μάλιστα, δημιουργήθηκαν και πιο μεγάλα μόρια που τα λένε πρωτεϊνοειδή, μοιάζουν δηλαδή με πρωτεΐνες και τα οποία έχουν και κάποια καταλυτική ικανότητα, μπορούν να κάνουν κάποια αντίδραση, όπως τα έζημα, που είναι εξελιγμένες μορφές. Κατάλαβα. Άρα έχουμε μια πληθώρα ενδείξεων ότι κάπως έτσι θα πρέπει να έγινε και μάλιστα όχι τυχαία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν έγινε τυχαία η εμφάνιση της ζωής, εάν δεχτούμε ότι έγινε στη Γη, που έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να το δεχτούμε αυτό, παρά να δεχτούμε ότι ήρθε απ' έξω. Οπότε μεταθέτουμε πάλι το πρόβλημα σε ένα άλλο περιβάλλον και εκεί πώς δημιουργήθηκε. Και από τη στιγμή που όλη η ζωή στη Γη είναι ενιαία, έχει τον ίδιο γενετικό κώδικα. Και ο Νεάντερταλ και ο άνθρωπος ο σημερινός έχουν τα ίδια γονίδια. Κυρία Πρέκα. Αντάστρα περάσπρα. Μία βασική τοποθέτηση πρώτα σε όλα αυτά που κουβεντιάσαμε και ένα ερώτημα από μένα. Μήπως κάνουμε ένα τεράστιο λάθος? Και το λάθος ποιο είναι αυτό? Να αναζητάμε σε άλλους πλανήτες μία ζωή έτσι όπως την ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, άνθρωποι με χέρια, πόδια, φυτά, ζώα ίσως κλπ. Μήπως υπάρχει μια άλλη μορφή ζωής στους πλανήτες που ίσως δεν μπορούμε και να τη δούμε ακόμη, αλλά είναι ζωή. Είναι μια άλλη μορφή ζωής. Δεν είναι δηλαδή, μιλάμε για ανθρωπάκια πράσινα, κίτρινα. Άρα μπορεί να υπάρχει και εδώ μια τέτοια μορφή ζωής που να μην μπορούμε να τη δούμε. Όχι, δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί? Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Πρέκα, αφήστε, είστε βγαίνει σε μια κυρία. Είναι η μόνη κυρία στην παρέα μας. Δεν αφήνει να μιλήσει. Εγώ θα φύγω από τα γήινα. Θα φύγω. Θα έρθω στους πλανήτες. Αυτό που ψάχνουμε. Τι ζωή ψάχνουμε? Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για πράσινα ανθρωπάκια. Ψάχνουμε για πρώτες μορφές ζωής. Μάλιστα. Ξέρω, μικρόβια, όπως αλλιώς τα λέμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μιλήσαμε ότι πρέπει να μιλάμε για ζωή που στηρίζεται σε άνθρακα και νερό. Αυτό όχι μόνο γιατί εμάς μας βολεύει, γιατί είναι η ζωή που εμείς ξέρουμε στο κάτω-κάτω της γραφής, αλλά γιατί ο άνθρακας είναι ο μάγος της συνθετότητας, ολόκληρη οργανική χημεία ενώσεις άνθρακα, και το νερό ο καλύτερος διαλύτης για τις τροφές. Επομένως, έχουμε λόγους που ψάχνουμε μια τέτοιας φύσεως ζωή. Μάλιστα. Μπορώ να σας απαντήσω δε με την απάντηση που είχε δώσει ο Χάρολ Μαζούρσκι όταν το 1976 κάθισαν τα Βάικιν 1 και 2 στον Άρη και έκαναν κάποια πειράματα εκεί πέρα. Τον ρωτήσαν λοιπόν και αυτόν κάτι, τι ζωή ψάχνουμε, και είπε το εξής φοβερό. Είναι, λέει, ξέρετε, σαν να ψάχνουμε σε μια άγνωστη λίμνη που δεν ξέρουμε αν έχει ψάρια και χρησιμοποιούμε και δόλωμα που δεν ξέρουμε αν αρέσει και σε αυτά τα ψάρια. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ πολύ, ετοιμάστε το βίντεο για την Ευρώπη, για τις ανακαλύψεις στην Ευρώπη, και μόλις το έχετε πρέπει να μην ειδοποιήσετε. Και θέλω να σας ακούσω, γιατί μου είπατε ότι έχετε κάτι να... Νομίζω ότι ο συνάδελφος δεν έχει αντιληφθεί γιατί εγώ μίλησα. Εγώ δεν μιλάω για μορφές ζωής που μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε χημικό περιβάλλον. Εγώ μίλησα για τον άνθρωπο και τον χώρισα σε τρία κομμάτια. Ο Homo sapiens, ο άνθρωπος ο εχέφρον, ο Homo neanderthalis, αυτός που είναι παράλληλος με τον πρώτον, και ο τρίτος, ο Homo erectus.
Η συμβολική σκέψη είναι η παραγωγή γλώσσας. Ο Homer Erectus απέκτησε γλώσσα 800.000 χρόνια πριν. Όταν έκανε αυτός ένα επικό ταξίδι προς τα νησιά και τις Ινδονησίες, εκεί που έγινε ο μεγάλος σεισμός. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις κτλ. Εάν κάποιος με προκαλέσει, την άλλη φορά που θα με φέρετε εδώ, θα έχουμε εδώ ένα κομπιούτερ και θα το στέλνουμε όλα online με τις δημοσιεύσεις. Εκείνη τη στιγμή. Γιατί εγώ μιλάω με δημοσιεύσεις, δεν μιλάω με απόψεις. Ο Νεάντερταλ έχει διαφορετικό DNA. Το θέμα μας σήμερα, κύριε, είναι αυτό που έβαλα από την αρχή. Αυτό το πανανθρώπινο αγωνιώδες ερώτημα, εάν και κάπου αλλού μπορεί να υπάρχει ζωή. Εβαίως. Αυτό είναι το θέμα μας και εκεί πέρα θέλω να προχωρήσουμε. Την εκπομπή την κάνω αυτή σήμερα. Γιατί? Διότι πριν από καιρό υπήρξαν σημαντικότατα ευρήματα στον πλανήτη Ευρώπη. Ο πλανήτης Ευρώπης είναι δορυφόρος του Δία. Τι βρήκαν λοιπόν εκεί πέρα? Βρήκαν ότι όσο πλανήτης είναι περιτριχμένος από πάγο και κάτω από τον πάγο υπάρχει ωκεανός. Και όπως είπε και η κυρία Πρέκα, το νερό είναι ένα βασικό στοιχείο ανάπτυξης ζωής. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μας ντοκιμαντέρ, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να κουβεντιάσουμε πάνω στο θέμα αυτό. Μισό λεπτό. Στο μακρινό μας διάστημα, στο ηλιακό μας σύστημα, υπάρχουν 95 φεγγάρια. Βυθισμένος στη σκιά του Δία, ο δορυφόρος του πλανήτη αυτού, Ευρώπη, ένας μικρός σχετικά πλανήτης, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο στόχαστρο των επιστημονικών διαστημικών ερευνών της NASA. Οι αστροφυσικοί σε όλο τον κόσμο πιστεύουν και εκτιμούν ότι ίσως υπάρχουν τα πρώτα σημάδια και στοιχεία για ύπαρξη εξωγήινης ζωής εκεί. Ήδη ο δορυφόρος που στάθηκε από τη Γη και πλησίασε σε απόσταση 60 μιλίων από την επιφάνεια της Ευρώπης έδωσε τις πρώτες συγκλονιστικές του πληροφορίες. Ο πλανήτης αυτός είναι σκεπασμένος με πάγο, κάτω όμως από την παγωμένη επιφάνειά του υπάρχει ένας απέραντος ωκεανός με νερό. Και όπου υπάρχει νερό μπορεί να αναπτυχθεί η πρώτη μορφή ζωής. Οι πρώτες δορυφορικές φωτογραφίες της παγωμένης επιφάνειας του πλανήτη Ευρώπη αποδεικνύουν ότι εκεί βρίσκεται το πιο βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ζωής. Και αν υπάρχει ζωή στο ηλιακό μας σύστημα, τότε η Ευρώπη έχει όλες τις πιθανότητες να κρύβει αυτό το μεγάλο μυστικό. Ο ωκεανός στο δορυφόρο του Δία υπολογίζεται ότι έχει βάθος 16 μιλίων και περιέχει την διπλάσια ποσότητα νερού όλων των ωκεανών της Γης. Από εδώ και πέρα, εκείνο που πρέπει να κατορθώσουν οι επιστήμονες της Γης είναι να ανακαλύψουν τι κρύβουν οι ωκεανοί αυτοί. Το εντυπωσιακό στοιχείο στον πλανήτη Ευρώπη, και αυτό που τον κάνει να διαφέρει από τους άλλους νεκρούς πλανήτες, είναι ότι διαθέτει αυτόν τον πολύ μεγάλο ωκεανό. Είναι πιθανόν η συντήρησή του να οφείλεται σε υπόγεια ηφαίστεια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παρόμοια με τα ηφαίστεια που βρίσκονται κάτω από τους ωκεανούς της Γης. Η πηγή ενέργειας του συγκεκριμένου ωκεανού είναι μακροχρόνια, γεγονός που μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι ο ωκεανός βρίσκεται στον πλανήτη Ευρώπη για δισεκατομμύρια χρόνια. Επομένως, το νερό σε συνδυασμό με μια μακροχρόνια πηγή ενέργειας, καθώς και ηφαιστειογενούς προέλευσης υλικό που βρέθηκε στον πλανήτη Ευρώπη από την πρόσκληση κάποιου κομήτη, είναι τα ίδια συστατικά τα οποία πριν από δισεκατομμύρια χρόνια δημιούργησαν ζωή στη Γη. Αν πράγματι όμως υπάρχει κάποια μορφή ζωής στον πλανήτη Ευρώπη, τότε αυτή πρέπει να αναπτύχθηκε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Χωρίς την ύπαρξη φωτός, η φωτοσύνθεση θα πρέπει να έγινε με την βοήθεια μιας άλλης πηγής ενέργειας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι αυτή η πηγή της εξελικτικής ενέργειας στο βάθος του ωκεανού του πλανήτη Ευρώπη. Το πρόβλημα που υπάρχει για την Ευρώπη είναι ότι ο δορυφόρος που θα σταλεί από τη Γη θα έχει στη διάθεσή του λίγο χρόνο για να εκπληρώσει την αποστολή του λόγω της ύπαρξης δηλητηριώδους ραδιενεργούς ζωής γύρω από το Δία, που είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη. Το πλήρωμα του διαστημοπλοίου θα έχει στη διάθεσή του λιγότερο από ένα μήνα μέχρι ότου το διαστημόπλοιο γίνει τοξικό και προκαλέσει το θάνατό τους από δηλητηρίαση ραδιενέργειας. Επομένως, ολόκληρο το πείραμα θα πρέπει να εκτελεστεί σε διάστημα ενός μήνα. Καθώς θα κινούμαστε σε τροχιά, θα φωτογραφούσουμε την επιφάνεια του πλανήτη. Με το ραντάρ θα καθορίσουμε το πάχος του πάγου. Στόχος της αποστολής είναι όχι απλά να καθοριστεί η σύσταση του νερού, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο νέων αποστολών. Αποστολές οι οποίες υπό ιδανικές συνθήκες θα προσγειώνονταν στην επιφάνεια του πλανήτη, διαπερνούσαν την επιφάνεια του πάγου και θα έστελναν ένα βαθυσκάφος ή κάποια άλλη συσκευή στον ωκεανό, προκειμένου να ερευνήσουν για μορφές ζωής. Θα έλεγα ότι πραγματικά η ανθρωπότητα με κομμένα την ανάσα
στους επόμενους χρόνους, τα επόμενα χρόνια, θα περιμένει τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης του δορυφόρου του Δία της Ευρώπης. Είναι ο μόνος πλανήτης στον οποίο ανακαλύφθηκε μέχρι στιγμής ότι έχει νερό, έχει πάρα πολύ νερό, έχει ωκεανό. Κυρία Πρέκα, ναι, σας ερχόμαστε σε εσάς όπως βλέπετε, χωρίς, ναι, δεν είναι το χέρι σας. Ναι, γιατί έχω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Η Ευρώπη πράγματι είναι δορυφόρος του Δία. Είναι γνωστός το 1610, τον ανακάλυψε ο Γαλιλαίος μαζί με την Ιώ, την Καλιστό και τον Γανιμίδη. Βεβαίως έχει και άλλους δορυφόρους μικρότερους, ναι, ο Δίας. Λοιπόν, πράγματι, από ήδη και από τα Voyager, δηλαδή από το 80, ήταν γνωστό ότι καλύπτεται από κρούστα πάγου. Το βάθος της, το πάχος μάλλον, αυτό, υδάτινος πάγος. Mm-hmm. Μιλάνε για 60 χιλιόμετρα, μιλάνε για 100 χιλιόμετρα πάγος. Και οι δομές, οι ρογμές, ξέρω εγώ, τα γεωλογικά σχήματα, γιατί δεν είμαι γεωλόγος, που υπάρχουν, λένε ότι ενδείξεις ότι κάτω από εκεί έχουμε υγρό. Ο Γαλιλαίος, 1995, που έμεινε κάποια χρόνια εκεί, έδωσε πολύ περισσότερα πράγματα. Ο δορυφόρος Γαλιλαίος, ναι. Και σχεδόν επιβεβαίωσε αυτό το σενάριο, ότι πράγματι έχουμε μια κρούστα πάγου, και από κάτω έχουμε πιθανότατα, το λένε δηλαδή πολύ βάσιμα, έναν ωκεανό νερού. Υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο από το Γαλιλαίο που ήρθε να συμβάλλει σε αυτό. Είχε μαγνητόμετρα ο Γαλιλαίος. Ο Δίας, θα πρέπει να σας πω, ότι έχει μια γιγάντια μαγνητόσφαιρα, ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Και η Ευρώπη συμπεριφέρθηκε σαν να έχουμε έναν καλό αγωγό μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή έχουμε καταγραφές στο μαγνητογράφο. Mm-hmm. Που αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας αλατισμένος ωκεανός, που είναι καλός αγωγός. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Για να πούμε βέβαια περισσότερα, γιατί από εκεί και πέρα και το Ινστιτούτο Αστροβιολογίας της NASA και αξιόλογα άτομα έχουν αρχίσει και λένε πάρα πολλές θεωρίες όσον αφορά το αν υπάρχουν πρώτες μορφές. Μιλάμε πάντα για πρώτες μορφές ζωής μέσα σε αυτόν τον ωκεανό, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει μια επιτόπια αποστολή, mm-hmm, να καθίσει σκάφος, να τρυπήσει, να κάνει τέλος πάντων, δηλαδή ο Γαλιλαίος δεν είχε δυστυχώς τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Τι ζωή, αν υπάρχει αν μορφή υπάρχει. Ζωής, μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της Ευρώπης, με το δεδομένο, το λέει και το ντοκιμαντέρ, ότι δεν έχει φως. Έτσι, αυτό δεν μας απασχολεί φως. Και στην Ανταρκτική έχουν βρεθεί σε βάθη μεγάλα ότι υπάρχει ζωή, χωρίς να έχουν πρόβλημα σε πυθμένα ωκεανών κλπ. Το φως χρειάζεται για τη δεν υπάρχει. Για τη φωτοσύνθεση. Ναι, η φωτοσύνθεση. Ναι, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή. Αλλά όμως δεν εδώ ενοχλεί. Αν τελειώσει η κυρία Πρέκα. Δεν ενοχλεί και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν αρχίσει ήδη από νωρίς πειράματα της NASA στην Ανταρκτική για το πώς μπορούν συσκευές να τρυπάνε κλπ. Να κάνουν δηλαδή δοκιμές. Mm-hmm. Μήπως αυτή η Europa Mission φύγει το 2008. Εγώ το εύχομαι. Μάλιστα. Όταν στάθηκε ο Γαλιλαίος εκεί, γνωρίζαμε ότι μπορεί να υπήρχε νερό ή πάγος στην Είχαμε Ευρώπη. Είχαμε βεβαίως από το Voyager ήδη από το 80, ξέραμε από ότι το έχει... 80, πιο πριν όχι. Ήταν τα Pioneers που είχαν πάει. Ξέρετε πιο γιατί πριν. Το λέω. Είχαν πάει διότι έχει προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια, mm-hmm, η ανακάλυψη στην Ευρώπη από την επιστημονική φαντασία. Ένας από τους πιο αξιόλογους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, ο Άρθουρ Κλάρκ, έχει προβλέψει από το 1969 στην τριλογία του πλέον, την Οδύσσεια του Διαστήματος, μάλιστα, 2001-2010, ότι θα βρεθούν αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Του Δία, ναι, για αυτήν μιλάει. Λοιπόν, από το 1969-1971. Εγώ θα σας πω, δε, λοιπόν, ότι περιμένω... Και να σας ολοκληρώσω, ναι, έχει ενδιαφέρον μεγάλο και για τους τηλεθεατές. Ο Άρθουρ Κλάρκ δεν είναι ένας τυχαίος τύπος. Είναι ο επινοητής εφευρέτης εντός εισαγωγικών του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου και στενός συνεργάτης της NASA. Αυτό ερμηνεύει όμως. Ότι... αυτό ερμηνεύει το ότι... Ακριβώς. Αυτό μου δείχνει εμένα προσωπικά, που τα μελετάω αυτά τα πράγματα, ότι ο Κλάρκ κάθε άλλο παρά προφήτης ήτανε, αλλά είχε μια εσωτερική πληροφόρηση που, ναι, σημαίνει ότι μελετούνται
Τα φασματοσκοπία που εκεί μελετάτε η ιστορία Ευρώπη τουλάχιστον από το 1969, όπου ο Κλάρκ το εκδίδει πλέον σε λαϊκή μορφή. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και από το 90 και από το 30 και από το προηγούμενο αιώνα. Να σας πω, φασματοσκοπία από τη γη γίνεται και φασματοσκοπικά μπορεί να ανοιχνεύσει. Αναφέρομαι σε μια πλανητολογική συνωμοσιολογία. Είναι ενδιαφέρον αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Να το σχολιάσω. Και θα το σχολιάσετε. Θέλω να επισημάνω και το εξής γεγονός όμως. Με ενδιαφέρει πολύ και η άποψη της κυρίας Πέγα και η άποψη του κυρίου Γκούλη. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, αν θέλετε. Επάνω σε αυτό που είπε ο κ. Γιαννουλάκης, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εάν θυμηθούμε την τελευταία 20ετία κάποιες υπερπαραγωγές του Hollywood, κάποιες ταινίες οι οποίες κάναν πάταγο, που ξεκινάνε από τις επαφές πρώτου, δεύτερου, τρίτου τύπου με το διάστημα. Το μυστήριο λύνεται αν δείτε στους τίτλους στο τέλος τους επιστημονικούς του συμβούλους. Α, μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα ότι στο τέλος της τρίτης ταινίας του Spielberg, επαφές τρίτου τύπου, στέλνουν με μεγάλα όργανα νότες στο διάστημα. Κάτι μου θυμίζει πάρα πολύ από τη μυθοδία που έγινε πριν από 4 χρόνια στην Αθήνα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο καιρό, το τσουνάμι το φοβερό στην Ινδονησία και λοιπά, στην Νοτιοανατολική Ασία, το έχουμε δει σε φιλμ χολιγουντιανό πριν από 5-6 χρόνια. Τεράστια κύματα τα οποία κατακλείνουν τη Νέα Υόρκη κλπ. Μια από τις εκπομπές που θα κάνω τις επόμενες εβδομάδες είναι η πιθανότητα σύγκρουσης ενός αστεροειδούς ή ενός μετεωρίτη με τη Γη. Να θυμηθούμε και ένα άλλο παρόμοιο φιλμ που έχει βγει από το Hollywood, επίσης που δείχνει αυτή την. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν, ας πούμε έτσι, κάποιες συμπτώσεις περίεργες όπου το Hollywood παράγει ταινίες προβλεπτικές του τι μπορεί να συμβεί μετά από 10, 20, 50 χρόνια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ενδιαφέρον. Το Hollywood έπεται. Άλλο ο Κλάρκ, άλλο ο Στανισλάβ Λεμ. Εντάξει, ναι. Ναι. Αλλά άλλο λέμε... ο Ισαάκ Ασίμοφ. Αυτοί ήταν επιστήμονες. Ναι. Ήταν υποδομή του. Εάν μπούμε, δηλαδή, το Hollywood έπεται, διότι έχει τους συμβούλους που πρέπει να έχει. Και ενδεχομένως, εντάξει, υπάρχει και μια ολόκληρη παραφιλολογία ως προς αυτά που λέτε με τους εξωγήινους, ότι, εν πάση περιπτώσει, προετοιμάζουν και το ευρύ κοινό για μια αίσθηση την οποία μπορεί να έχουμε για μια τέτοια επαφή. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση για την Ευρώπη που είπατε. Ναι, εντάξει, υπήρχε αυτή η αίσθηση συμφασματοσκοπική παρατήρησης. Οι ρογμές τις οποίες έχει, και αυτό ίσως είναι για το Σταύρο, το ξέρει καλύτερα. Αλλά από πριν από το 69. Με φασματοσκοπικά ξέρεις ότι έχει νερό επάνω, ότι έχει πάγο. Ναι. Μπορείς να το δεις. Από το φάσμα. Το φάσμα είναι η ταυτότητα, δηλαδή η ανάκλαση του φωτός το οποίο έχει του ηλιακού φωτός και το παίρνεις εσύ και το μελετάς από το σώμα αυτό, σου δίνει περίπου την ταυτότητά του από απόψεως συνθέσεων. Και αυτό ήταν πάγος. Μάλιστα. Το ξέραμε αυτό. Οι ρογμές οι οποίες παρατηρούνται. Τώρα θα απαντήσω. Είναι ακριβώς ρογμές, είναι δομές. Όλο αυτό. Ανοίγματα. Είναι ότι εικάζεται ότι οφείλεται στην διαστολή του εσωτερικού, το οποίο σπάει και ξαναπαγώνει. Και η κρούστα αυτή είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα, μέσα είναι τα 60 χιλιόμετρα, περίπου με 100 είναι ο ωκεανός. Αυτή είναι το μοντέλο το οποίο έχουν, χωρίς να είναι τίποτε σαφές. Να πούμε βέβαια ότι ο Κλάρκ λέει ότι τα μεγαλύτερα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος κρύβονται στην Ευρώπη και μάλιστα παίρνουν και την εντολή κάποια στιγμή από εξωγήινο σήμα ότι όλοι οι κόσμοι είναι δικοί σας, αλλά μην επιχειρήσετε να προσγειωθείτε στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη και ο Τιτάνας, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, με συγχωρείτε και θα σας το δώσω, το οποίο είναι μάλλον έτσι ψυχολογικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα, κρατούσαν τα μυστικά τους. Όπως παλιότερα η Αφροδίτη, πριν να ρίξουμε με ραντάρ και να την καταλάβουμε. Δηλαδή είναι κάτι κάτω από τον πάγο, τι έχει. Βρεμπάς και έχει κάτι. Τι είναι πίσω από τον Τιτάνα που δεν βλέπουμε. Βρεμπάς και κάτι έχει. Υπήρχε το μυστηριακό αυτό καθεαυτό, ότι ό,τι και να υποθέτει δεν το ξέρει. Το ένα, έτσι για να κεντρήσω και το ενδιαφέρον περισσότερο, ότι πραγματικά υπάρχουν βαθύπεδα και υψίπεδα, δηλαδή δομές που δείχνουν ότι κάτι έχει κάτσει μπροστά κάτω μέσα στον πάγο, άλλοι θα μιλήσουν πιο ειδικά γι' αυτό, που έχουν και τα εξής ονόματα τα δύο μεγάλα, Θύρα και Θράκη. Έτσι σας το λέω. Για να επειδή ελληνικότατα ονόματα. Ένα από τις μεγαλύτερες περιοχές του Άρη είναι ολόκληρη η Ελλάδα στον Άρη. Και μάλιστα το ψηλότερο βουνό του λαϊκού μας συστήματος είναι ο τόρος Όλυμπος στον Άρη. Ο Άρης είναι γεμάτος ελληνικά ονόματα. Αλλά έχουμε αξιολογία. Και Ελλάς υπάρχει. Η Σελήνη έχει κρατήσει. Είναι υπέροχο. Υπάρχει ιδεολογία. Αλλά ένα τελευταίο μόνο, ότι ο Εγκέλαδος δορυφόρος του Κρόνου παρουσιάζει παρόμοια μορφή, παγωμένη, έτσι αν τον δείτε, πιθανό, με την Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ δεν θα εκπλαγώ τώρα με το Κασίνι, αν μας πούν και για τον Εγκέλαδο ότι έχουμε μια νέα Ευρώπη. Κάποια ευρήματα στο διάστημα που να δείχνουν
ότι δεν είμαστε μόνοι μας τελικά σε αυτό το σύμπαν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, πολύ μακριά από εμάς, που μπορούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Στην ροή της εκπομπής για τα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω 2-3 βίντεο και 2-3 απόψεις για να έχουμε ένα καινούριο υλικό να κουβεντιάσουμε, διότι είχαμε συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό και θέλω να προλάβω να το δείξουμε. Είναι κρίμα να μην σας το δείξουμε. Να ξεκινήσουμε από την άποψη που μας εξέθεσε ο κ. Ροδάκης. Ο κ. Ροδάκης που είναι καθηγητής βιολόγος και υπευθυνθήκαμε σε αυτόν να τον ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Κύριε καθηγητά, αν ανατρέξουμε δισεκατομμύρια χρόνια πριν, στον τρόπο που γεννήθηκε η ζωή στη Γη, με δεδομένα κάποια στοιχεία που έχουμε από τους άλλους πλανήτες, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια σχέση, ότι ξεκινάει η ζωή κάπου αλλού? Καταρχάς, δεν μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε δεδομένα που έχουμε από άλλους πλανήτες και να αναφερθούμε στη Γη. Για να εξηγήσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας, πήραμε από πολλές επιστήμες και κάναμε μια περιγραφή για το πώς ήταν η αρχαία γονική, με πειράματα κλπ. Εξηγήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ότι υπήρχαν, προσέξτε, δυνατότητες για τη δημιουργία της γης. Δεν ξέρουμε πώς έγινε, αλλά ξέρουμε ότι υπήρχαν δυνατότητες. Από εκεί και πέρα τώρα, το να πάρουμε όλο αυτό το σενάριο και να το μεταφέρουμε ακέραιο σε έναν άλλο πλανήτη, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Άρα μπορεί να χρειάζονται κάποιες άλλες συνθήκες σε αυτούς τους πλανήτες και όχι οι ίδιες που επικράτησαν στη Γη. Αυτό ακριβώς, με την ιστορία που έχει στη Γη, είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε επάνω στην Ευρώπη. Ποιος είναι ένας δορυφόρος που συζητούν πολλοί, ας πούμε, ή στον Κρόνο ή στον Άρη. Με βάση τα δεδομένα τα σημερινά τους, πώς είναι τώρα εκεί οι συνθήκες. Αυτό βέβαια που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αποκλειστεί, γιατί υπάρχουν ενδείξεις, είναι ότι τέτοιου είδους, όχι ζωντανά κύτταρα βέβαια, αλλά σύνθετες οργανικές χημικές ουσίες, σύνθετες, έχουν εντοπιστεί σε πάρα πολλά αστικά σώματα, σε μετεωρίτες, σας είπα για τον Κομίδη πάλι. Εφόσον λοιπόν ξέρουμε ότι όπως υπήρχε η δυνατότητα στη Γη, υπήρχε και αλλού, αφενός μεν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάπου αλλού που ακόμα δεν το έχουμε ανακαλύψει, δεν αποκλείεται να υπάρχει ζωή όπως εμείς την εννοούμε. Είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Ροδάκης, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το σενάριο ζωής στη Γη και να το μεταφέρουμε σε έναν άλλο πλανήτη και να περιμένουμε αυτό το σενάριο να ακολουθηθεί ακριβώς και σε έναν άλλο πλανήτη. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές συνθήκες κλπ. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα βέβαια τι είδους ζωή, αν υπάρχει, πάντως το πιο θα είναι εκείνη η ζωή και εάν παραδείγματος χάρη τύχει να δημιουργηθεί ζωή με βάση τον άνθρακα, όπως τη Γη σε κάποιον άλλο πλανήτη. Ή με άλλο τρόπο. Ας πούμε με βάση τον άνθρακα, που έχει τις ίδιες συνθήκες με τις Γης. Ή εάν ήταν δυνατόν να ξαναεμφανιστεί ακόμα και πάνω στη Γη ζωή, που σύμφωνα με την αυτόματη γέννηση δεν μπορεί πλέον να ξαναγίνει, διότι δεν συντρέχουν οι συνθήκες. Ας πάμε σε ένα άλλο πλανήτη. Η πιθανότητα να ξανασχηματιστούν πεταλούδες, λουλούδια, κοράλια, άνθρωποι κτλ. Είναι απειροελάχιστη. Σε άλλο πλανήτη. Ναι, διότι. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια άλλη μορφή ζωής. Ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη μορφή ζωής και μάλιστα πολλοί μιλούν. Να μην μπορούμε να την ανιχνεύσουμε. Πολλοί μιλούν για την ύπαρξη και προχωρημένων πολιτισμών και δίνουν τον αριθμό. Μια θεωρητική εξίσωση. Πόσοι προχωρημένοι πολιτισμοί υπάρχουν σε άλλους πλανήτες. Επ' αυτού, ναι. Επί πολλών. Αλλά επ' αυτών. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς μια γενική τοποθέτηση. Για να γυρίσουμε λίγο ιστορικά πίσω και να δούμε πώς σκέπτεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος γεννιέται με έναν εγωκεντρισμό για λόγους επιβίωσης, υποθέτω. Και ιστορικά αρχίζει και βλέπει ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος.
Και όταν υφίσταται αυτή την ισχυρή δόνηση με τον Κοπέρνικο, δεν θα μπορώ στον αρίσταρχο, διότι οι κοινωνικές συνθήκες ήταν τέτοιες που εντάξει, τον θεώρησαν τρελό έτσι εξ υπαρχής, μόλις έθεσε το θέμα ότι η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Όταν ο Κοπέρνικο, ο οποίος εγνώριζε το έργο του αρίσταρχου, έτσι μιλάμε τώρα για τον αρίσταρχο 300 χρόνια π.Χ. και μιλάμε για τον Κοπέρνικο, ο οποίος είναι γύρω στο 1540 ας πούμε, μετά Χριστόν, έτσι, ρίχνει τη θεωρία του ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο του σύμπαντος, όταν νόμιζε ότι μεταφέρουμε από τη γη, μεταφερόμαστε στον ήλιο. Το ονομάζει το περί περιφοράς των πλανητών το έργο του, De Revolutionibus, που σημαίνει περί περιφοράς, και αποκτά τέτοιο σοκ η ανθρωπότητα από την απώλεια της έδρας και του κέντρου του σύμπαντος, που η λέξη Revolutio σημαίνει επανάσταση πλέον, έτσι αποκτά και κοινωνικές διαστάσεις. Είναι μια αστρονομική λέξη. Και δεν μας φτάνει αυτό. Μετά από λίγο χάνουμε βέβαια και τον θρόνο του σύμπαντος που είναι ο ήλιος, διότι ανακαλύπτουμε ότι ποιος ήλιος. Λοιπόν, ο ήλιος είναι ένας από τα 100 δισεκατομμύρια άστρα στον γαλαξία. Και μετά από λίγο λέμε ότι ποιος γαλαξίας. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια γνωστούς γαλαξίες και για δεν ξέρω πόσους άγνωστους. Παρόλα αυτά, η εγωκεντρικότητα του ανθρώπου είναι τέτοια που δεν το βάζει κάτω και λέει ζωή όμως εδώ. Το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή είναι αστείο σαν γενική θεώρηση, γενική φιλοσοφία και γενική σύλληψη. Ότι δημιουργήθηκε ένα τέτοιο σύμπαν. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Βέβαια έχει συνέχεια, θα επανέλθω σε άλλη παρέμβαση για να μπούμε για στα ουσιαστικότερα ως προς την εξωγήινη έτσι, ζωή και νόηση. Πέραν αυτών των θεωριών των τοπικών. Όμως επειδή σας έχω υποσχεθεί και κάποιες έτσι, πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από την NASA, θα ξεκινήσουμε να τις ακούμε αμέσως τώρα. Μιλήσαμε με 4 επιστήμονες. Ο καθένας είναι σε διαφορετικό χώρο. Ο ένας είναι ο υπεύθυνος της Οδύσσιας στον Άρη, ο υπεύθυνος της Αποστολής στον Άρη. Ο άλλος ήταν υπεύθυνος της NASA για την δημιουργία της Μυθοδίας εδώ στην Αθήνα με τον Βαγγέλη του Παθανασίου. Η άλλη είναι μια Ελληνίδα, η κυρία Βερνίκου, η οποία ήταν για 7 χρόνια από το 1993 μέχρι το 2000 Διευθύντρια Διαστημικών Επιστημών Ζωής στη NASA. Ας ακούσουμε τι μας είπε, μας λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι, τι, εάν μπορούσαμε να πάμε εκεί μακριά, στις συνθήκες που υπάρχουν εκεί μακριά, έλλειψης βαρύτητος, είναι πολύ πιθανόν η ζωή μας να ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα, μέσος όρος ηλικίας 75 ετών για τον άνθρωπο. Μιλάμε για μια ζωή που μπορεί να ήταν διπλάσια σχεδόν, 130-150 ετών, γιατί η βαρύτητα γερνάει τον άνθρωπο, λέει η κυρία Βερνίκου, και μας λέει και το εξής καταπληκτικό, ότι τα στοιχεία, οι πληροφορίες που φέρουν οι αστροναύτες από το διάστημα, από την έρευνα που κάνουν στο διάστημα, έχουν αρχίσει να έχουν εφαρμογές στη σημερινή ιατρική. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη, σας την ακούσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ εγωιστές για να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σε άλλες γαλαξίες ζωής. Το ζήτημα είναι ότι εμείς περιμένουμε ότι θα μας νοιάζει η ζωή όπως είμαστε εδώ, οι άνθρωποι, μεγάλα ζώα κτλ. Και φυσικά αυτό είναι γελίο. Αλλά ζωή, κάτι που να ζει, μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει. Μελέτες δείχνουν άλλωστε ότι υπάρχουν τα υλικά που πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν τη ζωή αλλού. Ποιες εκτιμάτε λοιπόν ότι πρέπει να είναι οι συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη ανθρώπινου πολιτισμού σε έναν άλλο πλανήτη του σύμπαντος? Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ως ότου πάει, γίνει πολιτισμός σε ένα άλλο πλανήτη. Γιατί, παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στον Άρη υπάρχει σίδηρος, ότι υπάρχει 0,2% οξυγόνο και λίγη ατμόσφαιρα. Αν μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη, να φυτέψουμε φυτά, θα αυξήσουμε το οξυγόνο και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον Άρη, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τη ζωή. Εκείνο που είναι δύσκολο, και δεν μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει κανείς γενικά ο κόσμος, είναι ότι πηγαίνοντας στο διάστημα, ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Είναι η επιστροφή στη γη που είναι δύσκολη. Γιατί ξεχνά ο οργανισμός μας πώς ζει τη βαρύτητα. Εκεί που δεν έχει βαρύτητα
προσαρμόζεται με το χρόνο ο οργανισμός. Και είναι η επιστροφή που είναι δύσκολη. Τώρα στον Άρη υπάρχει βαρύτης, όχι όπως εδώ φυσικά, αλλά υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τον οργανισμό. Εάν πηγαίναμε και ζούσαμε στο διάστημα και δεν επιστρέφαμε στη γη, αν πηγαίναμε για τα καλά στο διάστημα, θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε, αυτοί που μπορούν, θα μπορούσαν να προσαρμοστούν, θα ζούσαν περισσότερα χρόνια. Φυσικά οι αλλαγές του σώματος για αυτή την προσάρμοση θα ήταν τέτοιες που εάν γυρίζαμε στη γη θα μας ήταν πολύ δύσκολο να ξαναπροσαρμοστούμε στη γη. Γιατί δεν είναι ζήτημα να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Εάν ζούσαμε στο διάστημα χωρίς βαρύτητα, μου φαίνεται ότι τα πειράματα, όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα, μας έχουν υποδείξει ότι ο οργανισμός, οποιοσδήποτε οργανισμός, θα ζει περισσότερα χρόνια. Τώρα, να φτάσουμε και σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι ιατρικές ανακαλύψεις που γίνονται στα πλαίσια της διαστημικής ιατρικής μπορούν να εφαρμοστούν σε ασθένειες στη γη, όπως για παράδειγμα η εστιοπόρωση. Απολύτως. Γιατί αυτό που μάθαμε από το διάστημα είναι κάτι παράδοξο. Παραδείγματος χάρη, σκεπτόμαστε εδώ γενικά ότι η βαρύτης, το βάρος ας πούμε, του σώματος και η βαρύτης που μας τραβά προς τα κάτω, μας γερνά. Δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζαμε ότι με το χρόνο γερνάμε γιατί η βαρύτης μας τραβά προς τα κάτω, όλα μας τα μέλη, το πρόσωπο, οι ρητίδες, το σώμα κτλ. Αρχίζει να κρέμεται προς τα κάτω. Για να το πούμε και πιο απλά. Εάν λοιπόν πάει κανείς μακριά από τη βαρύτητα, θα νόμιζε ότι θα ξανάνιωνε. Χρησιμοποιώντας τις ανακαλύψεις που έχει κάνει η NASA μέσω της ιατρικής του διαστήματος, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες τακτικές για να αποφύγουμε ασθένειες τέτοιου είδους στη γη. Ακριβώς, και εκεί έρχομαι. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν γερνά στο διάστημα, αλλά ότι τα συμπτώματα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, τα βλέπουμε ως γύρας, δεν είναι γύρας, και αναστρέφονται. Δηλαδή, φυσικά ένας άνθρωπος γερνά, δηλαδή με την ηλικία που περνά, μεγαλώνει. Αλλά τα περισσότερα τα συμπτώματα, το χάσιμο του ασβέστιου από τα οστά, οι μυς που ατροφούν, η αστάθεια που δημιουργείται με το χρόνο, τα προβλήματα με τον ύπνο, ένα είδος ανεμίας, ένα είδος αφυδάτωσης και πολλά άλλα συμπτώματα που όταν παραδείγματος χάρη έχουμε ζάλι και λιποθυμούμε μόλις όταν σταθούμε κτλ. Όλα αυτά τα βλέπουμε στους αστροναύτες, όλα αυτά τα βλέπουμε στους εθελοντές και όλα μετατρέπονται. Λοιπόν, το θέμα είναι μετατρέπονται άραγε αυτά όταν στους γέρους, στους ηλικιωμένους. Και η απάντηση είναι ναι, μετατρέπονται εάν ο άνθρωπος μεταχειρίζει το βάρος του σώματός του και την βαρύτητα κανονικά σε όλη τη ζωή. Γιατί από 20, όταν τελειώνει η ανάπτυξη, όταν σταματάει η ανάπτυξη, ας πούμε, στα 20 και μετά, αρχίζουμε να μεταχειριζόμαστε τη βαρύτητα ολιγότερο και ολιγότερο και ολιγότερο για πολλά, 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 πολλά χρόνια. Αυτές οι αρρώστιες που έχουν να κάνουν με τα κόκαλα, με τους μυς, με την αστάθεια, με την υπόταση, λιποθυμία κυρίως, και ο λιγότερο, γιατί δεν ξέρουμε αρκετά ακόμα για τον ύπνο και ψυχολογικά αυτά είναι ακόμη οι έρευνες γίνονται και πολλά άλλα, αυτά ανατρέπονται. Το ξέρουμε ότι ανατρέπονται. Λοιπόν, δεν είναι αρρώστιες. Είναι απλούστατα αλλαγές που έρχονται με τον χρόνο και έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής και όχι με ασθένεια. Ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της εξερεύνησης είναι ο Άρης. Ένα θέμα τεράστιο, ο Άρης. Θέλω να δείξουμε αμέσως τώρα ένα βίντεο που προέρχεται από το BBC.
όπου ξαφνικά στην Ανταρκτική, προσέξτε, στην Ανταρκτική, μια περιοχή που είναι καλυμμένη μονίμως από πάγους, ανακαλύπτεται ένα πέτρωμα που είναι φανερό ότι, και το βλέπουν οι επιστήμονες από τις αναλύσεις που το κάνουν, ότι είναι ένας βράχος που ήρθε από τον Άρη. Ένας βράχος όμως που κρύβει ένα μυστικό. Ας δούμε αυτό το βίντεο για να κουβεντιάσουμε πια μετά με τους καλεσμένους μας αυτό το θέμα. Οι πρώτοι εξωγήινοι επισκέπτες στη Γη ήταν πέτρες σκληρών εδαφών που ήρθαν από το μακρινό διάστημα. Η μαγνητική πόλη βαρύτητας της Γης έφεραν στον πλανήτη μας μετεωρίτες και θράψματά τους από άλλους πλανήτες, δίνοντας αποκαλυπτικά στοιχεία για τους κόσμους από όπου ξεκίνησαν και για τις πιθανές μορφές ζωής που μπορεί να υπάρχουν στο σύμπαν. Πριν 16 εκατομμύρια χρόνια, ένα κομμάτι από την επιφάνεια του Άρη αποσπάστηκε βία και ξεκίνησε το μακρινό του ταξίδι για τη Γη. Τελικά, πριν 17.000 χρόνια, προσγειώθηκε στην παγωμένη Ανταρκτική. Η Ανταρκτική, λόγω των πάγων που την καλύπτουν, είναι το ιδανικό μέρος για να παραμείνει αμόλυντο και τέλεια διατηρημένο ό,τι μπορεί να έρθει από το διάστημα. Η ερευνητική ομάδα MDR βρισκόταν για αναζητήσεις πετρωμάτων στην περιοχή Alan Hill της Ανταρκτικής, όταν η γεωφυσικός Ρομπέρτα Σκοτ, που ήταν στο snowmobile, πρόσεξε χωμένο στον πάγο ένα γκριζοπράσινο βράχο και κατάλαβε ότι ήταν κομμάτι από μετεωρίτη. Πήρε την πέτρα, την έβαλε σε μια σακούλα και την έφερε στο Χιούστον, στα εργαστήρια της NASA. Στην αρχή, οι επιστήμονες στο Χιούστον, μην γνωρίζοντας ότι ο βράχος προερχόταν από τον Άρη, τον έβαλαν στην άκρη και με την ετικέτα A4984001 τον τοποθέτησαν σε μια μεγάλη αποθήκη μαζί με άλλους χιλιάδες κοινούς μετεωρίτες από την ζώνη των αστεροειδών. Τα επόμενα 10 χρόνια κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή την πέτρα. Εντελώς τυχαία και από προσωπική περιέργεια, ένας από τους χημικούς της NASA έριξε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό το μικρό κομμάτι βράχου. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η χημεία αυτού του πέτρινου κομματιού από τον Άρη. Περιείχε μια μορφή οξυγόνου που δεν υπήρχε στα ορυκτά των άλλων χιλιάδων αστεροειδών. Αμέσως ο βράχος πήγε στο ηλεκτρονικό εργαστήριο και εκεί βρήκαν κάτι πολύ σημαντικό. Στο εσωτερικό του ανακάλυψαν κάτι που δεν περίμεναν από ένα νεκρό πλανήτη. Ανθρακικό οξύ, σχηματισμένο από άνθρακα και νερό. Αυτό όμως σήμαινε ζωή. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια μορφή ζωής στον Άρη. The results were just startling to us. The carbon was so unusual and the oxygen suggested low temperatures. And so we said, this is anomalous. We have to look at it. Στη NASA σήμερα συναγερμός για το έβριμα. Οι επιστήμονές της προσέγγισαν μία από τις πιο έμπειρες ειδικούς μετεωρητών στον κόσμο, τη δόκτωρα Μόνικα Γκρέιντι, με τη σκέψη ότι αν και αυτή επιβεβαίωνε ότι ο βράχος περιείχε άνθρακα, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στην έρευνα για τυχόν ύπαρξη ζωής στο διάστημα. One of the most exciting and interesting things about 84001 is these patches of carbonates. Carbonates are formed from water. They're laid down by running water. That's how they're formed on the Earth. And that's how we think they're formed on the surface of Mars. So if you have carbonates in a meteorite from Mars, that immediately tells you that there must have been water on the surface of Mars. And of course, if you have water, then you really do start opening up the possibilities of life being present as well. Λίγους μήνες αργότερα, η NASA έκανε μια δραματική ανακοίνωση. Now, let's move to today's exciting story, a detective story. The scientists will lay out for you how an ancient rock found its way from Mars and it got to Earth. We have a number of forms which it is very tempting for us to interpret as Martian microfossils. Amazing pictures of structures, worm-like structures almost, within the orange patches of carbonates when these were published to a huge amount of media interest all across the world. And it was the interpretation of what these little worm-like structures were. Were they fossilized bacteria, as had been suggested by the NASA scientists? Are they simply artifacts? Are they false from the way the rock was broken, or are they indeed fossils?
and there's still a very, very active area of debate over that question. Βασικά, η διαμάχη των ειδικών επιστημόνων αφορούσε μέγεθος των μικροσκοπικών πλασμάτων. Μπορεί ένας εξωγήινος οργανισμός να έχει τόσο μικρό μέγεθος, χίλιες φορές μικρότερος από το πιο μικρό γνωστό βακτηρίδιο στη Γη? Bacteria are made up of cells, and a cell has walls, it has a nucleus, it has cytoplasm, which is the fluid which carries all the nutrients. And so a cell has to have a certain size to get all those bits in, and then you build the cells up to make an organism. And no terrestrial bacteria have been found that are that 100 to 200 nanometer size, or not at that time they hadn't been found. Η μεγάλη όμως ανακάλυψη ήρθε λίγο αργότερα από ένα γεωλόγο από το Τέξας που εργαζόταν στην Ιταλία. Well, we came here to the Terrebonne to look for the minerals forming in these hot springs. And I could see interesting things. I could see big bacteria, I could see beautiful minerals. But it wasn't until we got a new electron microscope that I began to see all these very tiny forms in the 100 nanometer or a tenth of a micron range. At that time, I was not familiar with the idea that biologists had that the lower boundary of life was 200 nanometers. And so therefore, I went blithely on looking at these things, not realizing that I was beyond the bounds of life according to biological dogma at that time. Above folk. Είχε ανακαλύψει ένα νέο κόσμο, ένα κόσμο μικροσκοπικών πλασμάτων που οι βιολόγοι δεν είχαν προσέξει ποτέ. Τότε πια οι επιστήμονες της NASA ξεκίνησαν ένα κυνήγι διαστημικών θησαυρών. Έψαχναν στη Γη να βρουν όσο μπορούσαν περισσότερα βακτηρίδια σε πέτρες για να διαπιστώσουν αν έμοιαζαν με αυτά που βρέθηκαν στο μετεωρίτη από τον Άρη. And one of the places that we turned to was samples from beneath the surface of the Earth, the Columbia River basalt. And beneath the surface, half a kilometer deep, we found evidence of bacteria which are undergoing fossilization. And what we found in these bacteria, they were similar sizes, they had similar chemistry. As they decayed and fossilized, they became rich in silicon and iron. They had carbon decay products similar to the bacteria, similar to that we saw in the Martian meteorites. So we found a terrestrial example of bacteria here on the Earth that matched those criteria we found in the Martian meteorite. We find these nanobacteria are very abundant in this extreme environment where the water is so hot that you can't stick your finger in without it being scalded, and we have to pick up samples with tongs. And if they can survive in this extreme environment here, they can also survive probably in very strongly acid environments or high sulfur environments, and they're the only type of life that probably has a chance of surviving in the extreme environment of outer space. Όλα αυτά σημαίνουν ανακάλυψη μιας μορφής ζωής που μπορεί να επιβιώσει σε συνθήκες που μέχρι σήμερα εθεωρούνται απαγορευτικές για την ύπαρξη ζωής. Μήπως λοιπόν πλησιάζουμε την ώρα που θα μπορούμε να βρούμε πώς είναι η ζωή στους μακρινούς μας πλανήτες? Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το βίντεο αμέσως τώρα. Εσείς, η κυρία Πρέκα. Θα πρέπει να πω ότι είναι γνωστό το θέμα βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι ακόμα ανοιχτό. Ναι. Δηλαδή, έχει υποστηρικτές θερμούς και άλλους που το λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως μια εκδοχή ότι μολύνθηκε τον καιρό που ήταν στην Ανταρκτική, ας πούμε, εδώ. Μάλιστα. Στη Γη, και όχι ότι ήρθαν από τον Άρη. Μάλιστα. Έρχονται πάλι άλλοι και λένε, α, ξέρετε, δεν ανέβηκε πάνω από θερμοκρασία 40 Κέλσι. Εσείς σας με διορθώσετε, οι ευκαριωτικοί κάπως έτσι οργανισμοί μπορούν να αντέξουν τις εκτόξευσεις από τον Άρη και άρα μπορεί να ήλθαν και από εκεί. Απ' την άλλη έχει ένυδρα οξείδια του σιδήρου μέσα, μαγνητίτη ας πούμε. Ο Άρης είναι γεμάτος από μαγνητίτη, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει έρθει από εκεί. Οι Αμερικάνοι βγήκαν πολύ έτσι γρήγορα και μιλήσανε για ευρήματα σοβαρά που αλλάζουν την ιστορία της ανθρωπότητας κλπ. Υπάρχει και μεγάλο παράδειγμα. Το μαζέψανε αυτό το πράγμα. Το μαζέψανε και φτάσαμε σε ένα επίπεδο να το δούμε κλπ. Και το συνωμοσιολογικό του πράγματος είναι μήπως έχουν βρει όντως κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που δεν θέλουν ακόμη να μας τα πούν. Έχω ιδία γνώση αυτό που θα σας πω.
Εμείς στο περιοδικό Strange βρισκόμαστε, ξέρετε, σε επαφή, ας πούμε, με Έλληνες που είτε συνεργάζονται με την NASA είτε δουλεύουν στην NASA, όπως ο Σταμάτης ο Κρυμιζής που έχουμε παρουσιάσει τη συνέντευξή του στο περιοδικό, ή ο Άγγελος ο Αριβάνης, ο ικανολόγος, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την NASA. Και έχουμε υπόψη μας για δύο τάσεις που υπάρχουν στην NASA που θα σας πω σε λίγο. Αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να καταδείξω το εξής, ότι ο Πολ Λαβιολέτ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός ως συγγραφέας του βιβλίου «Οι γαλαξίες ομιλούν», είναι αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ελληνικής καταγωγής από τη μητέρα του, υποστηρίζει από το 1989 τουλάχιστον ότι, και μάλιστα σε μια επίσκεψη του στην Ελλάδα, μας έκανε αυτή τη δήλωση στον Τζερόνιμο Γκρούβ με τον Γιώργο τον Καρποδίνη. Εντάξει, μην ότι το 89 αυτό, ναι, ναι, το 1989, ότι υπάρχει μετεωρίτης από τον Άρη κάτω από την Ανταρκτική, ο οποίος περιέχει εξωγήινα βακτηρίδια και πρόκειται σύντομα να τον βγάλουν στη φόρα και τον έχουν ανακαλύψει. Το 1989. Το έλεγε ο Λαβιολέτ, τον έχουμε γραφημένο. Στην Αντακτική υπάρχει κυκλικό σχήμα, ναι, από τον έχουμε γραφημένο. Δεν ξέρω αν είναι από τον Άρη ή όχι, αλλά σίγουρα υπάρχει. Και το έχουμε δει με ένα αέριο ραντάρ. Κύριε Γουίπη, θέλει να πείτε και μετά εσείς. Θέλω αρκετά να πω ότι το θέμα αυτό. Και θυμίστε μετά να σα πω για τις δύο τάσεις αυτές που σας έλεγα που μας έχουν πει οι άνθρωποι από την NASA. Καταρχάς, εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή τον κύριο Γιαννουλάκη, γιατί έχει μια ανευρύτατη παιδεία σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι τυχαίος, έτσι, και έχει και τις επαφές του και αυτά τα οποία λέει. Τον και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα. Που εισήγαγε το Lovecraft στην Ελλάδα, μια βιογραφία την οποία έχει κάνει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του συγκεκριμένου μετεωρίτη, αυτού του ALH84001. Αυτό είναι μια detective ιστορία. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, το να βρει κανείς ότι πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια υπήρξε πρόσκουση και πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια διηθήθηκε μέσα αυτό το πράγμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι βακτήριο, και μετά πριν από 15 εκατομμύρια χρόνια ήρθε μετά από άλλη κρούση ήρθε και έκατσε σε μια τροχιά, και μετά πριν από 15.000 χρόνια βρέθηκε στην Ανταρκτική και το βρήκαμε το 84. Αυτά όλα περνάνε από μελέτες κυρίως τη χημική σύνθεση και ισοτόπων τα οποία υπάρχουν και επιδράσεις των κοσμικών ακτίνων επάνω του, ώστε να ξέρουν όταν έμενε Φερρυπίν και περιφερόταν στο διάστημα τι επίδραση έχουν οι κοσμικές ακτίνες, τι είδους ισότυπα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μακρά ιστορία και πολύ ψαγμένο το θέμα. Βέβαια, ως προς αυτό που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης, από την άλλη μεριά, η αποστολή εκείνη το 84 μάζεψε 7.000 μετεωρίτες στην Ανταρκτική. Φυσικό είναι λοιπόν να τα βάζουν κάπου σε κασάκια και σιγά σιγά με τη σειρά τους να τα προωθούν. Εκεί δεν φαίνεται πουθενά συνωμοσιολογία. Για το άλλο δεν το γνωρίζω. Τώρα, ως προς το θέμα της μόλυνσης, το οποίο ανέφερε η κυρία Πρέκα και πολύ σωστά, διότι πράγματι το θέμα επιστημονικά εκεί βρίσκεται, είναι 50-50 αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι 50% υπέρ, 50% κατά το να είναι εξωγήινο νανοβακτήριο ή όχι. Αντιπαρατίθενται οι συλλέξαντες ότι όλα τα δείγματα γύρω, τα οποία κάναν στατιστική χημική ανάλυση, δεν έχουν βρεθεί να είναι μολυσμένα. Άρα αυτό το είναι το μοναδικό το οποίο μολύνθηκε. Δηλαδή μιλάμε για 7.000 δείγματα, έτσι. Να έρθω όμως στη συνέχεια της ιστορίας, διότι εδώ φτάνουμε σε αυτό το οποίο πρέπει να πω, δηλαδή το οποίο έχει σχέση με κομήτες και μετεωρίτες, οι οποίοι ενδεχομένως φέρνουν αυτά τα βακτήρια ή τις όποιες πρωταρχικές μορφές ζωής υπομορφήν εμφυτεύσεως στη γη. Ένα λεπτό, μια άνω τελεία βάλτε. Επειδή ο κ. Γούδης βάζει ένα ζήτημα για τους κομήτες και τους αστεροειδείς που μπορεί να έρχονται στη γη και κομμάτια βράχων κλπ. Και επειδή υπάρχει και μια έτσι θεωρία που λέει ότι κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον, αν θα είναι αυτό σε 100, 200 ή 1000 χρόνια, δεν το ξέρουμε, πιθανότατα να υπάρξει μια σύγκρουση αστεροειδούς κομήτη με τη γη με τα γνωστά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε ψάξει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Έχουμε δει τις πιθανότητες, έχουμε δει τους υπολογισμούς που κάνουν. Είναι μαθηματικοί υπολογισμοί. Είναι γιατί μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό. Αν πούμε και αν δεχθούμε ότι συνέβη την εποχή των δεινοσαύρων, που λέμε ότι καταστράφηκε το σύμπαν τότε και χάθηκαν και όλα αυτά τα ζώα, διότι ήρθαν και έπεσε ένας φοβερός κομήτης στην γη μας. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν το θέμα ήταν αυτό. Αστεροειδείς, μετεωρίτες, κίνηση γύρω από τη γη. Κατά ένα εκπληκτικό τρόπο αποφεύγουμε αυτές τις συγκρούσεις. Όποιος θέλει να είναι εδώ στο στούντιο την ερχόμενο Σάββατο μπορεί από τη στιγμή αυτή μέχρι τις 2 αυτή την ώρα να δηλώνει συμμετοχή στο 5707900 ή στο email που βλέπετε στις οθόνες σας. Θα καλέσουμε πάλι 30 με 40 άτομα να είναι κοντά μας. Το θέμα μας είναι αστεροειδείς, κομήτες, πιθανή σύγκρουση με τον πλανήτη Γη.
Συνεχίστε τώρα, κάτι είχατε πει. Ναι. Για το θέμα αυτό, βέβαια, έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο το 1990. Την πρόσπτωση του μετεωρίτη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ, αν είστε έτσι. Εάν το πάνελ σας είναι του ίδιου επίπεδου που είναι σήμερα, ευχαρίστω. Εάν δεν είναι, να το συζητήσουμε. Με τον κύριο Γκούδη έχω ένα καταπληκτικό παρελθόν. Ναι. Ξεκινήσαμε σε μια κόντρα φοβερή επί εποχή Γκέλερ. Κάποια στιγμή θα εξηγήσω και στον κύριο Γκούδη και σε όλους εσάς γιατί ήρθε ο Γκέλερ στην Ελλάδα και γιατί τον έφερα εγώ στην Ελλάδα τον Γκέλερ. Δεν ήταν για να λυγίσουμε κουτάλι, ήταν για να ρίξουμε κάποια άλλα πράγματα. Πάντως, μια και από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκτίμηση από την πλευρά μου τουλάχιστον μεγάλη και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που είναι στο στούντιο ο κύριος Γκούδης γιατί δεν είναι απλά ένας στήρος αστροφυσικός επιστήμονας αλλά ταξιδεύει πολύ συχνά έτσι πιο πέρα από. Μια και θέτεται είναι αυτό ο πιο πρωτοποριακός στοχαστής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μην άρχισε να μιλάμε τώρα για τα κουτάλια. Μια και θέτεται αυτό το θέμα, κύριε Χαρδαβέλα, των δικών σας εκπομπών, επειδή επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται και της επιστήμης και του τρόπου με τον οποίο διαχέεται η επιστήμη στην κοινωνία. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ προσωπικά έχω φοβερές αντιδράσεις και από το στενό περιβάλλον μου και από πολλούς συναδέλφους για την εμφάνιση στις εκπομπές σας. Βέβαια, πάντα αντιπαρατίθεμαι στο ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μου λένε στο Χαρδαβέλα πάνε συμβαίνει και τις βλέπουν αυτές τις εκπομπές. Και σου λέω, παιδιά, μην τις βλέπετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κάποιο δίκαιο το οποίο πρέπει να προσέξετε εσείς ιδιαίτερα ως προς τη σύνθεση του πάνελ, διότι η ανομοιογένεια, θα έλεγα, του σοβαρού, του γραφικού, του φεδρού, του ανισόρροπου. Και εν πάση περιπτώσει του δικαιούμενου να έχει μία άποψη, όλα αυτά δεν συνθέτουν πάντα την καλύτερη εικόνα. Και επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές εκπομπές σας και επειδή πράγματι τα βίντεο τα οποία έχετε είναι ποιότητος αυτής της οποίας λέτε από υπεύθυνους ανθρώπους και επειδή μέρος πάντα από το πάνελ είναι συγκροτημένο και σοβαρό και έχει άποψη, τους νιώθω δηλαδή για την άποψή τους ότι δυσκολεύονται καμιά φορά σε κάποιο πάνελ το οποίο έχει καυγαλαίες περιπτώσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα προσφέρεται πραγματικά υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία εάν αυτά τα οποία λέμε συζητούνται σε ένα επίπεδο μάλιστα. Το οποίο. Σωστό. Σωστή επισημάνση. Το έχω δει και εγώ αυτό που λέτε. Ως προς το θέμα τώρα αυτό της εναλλακτικής θεώρησης του λίκνου της ζωής έξω από την γη. Αυτό το θέμα έχει τεθεί επιστημονικά από τις αρχές του 1900 από μεγάλους χημικούς και φυσικούς όπως είναι ο Αρένιους, όπως είναι ο Χέλμχολτς, όπως είναι ο Κέλβιν. Τα Κέλβιν ίσως από τα Κέλβινέιτορ, τα ψυγεία είναι περισσότερο γνωστό. Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη φυσική, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες αποδείξεις, οι οποίες όμως είπαν ότι ενδεχομένως η ζωή οφείλεται σε μετεωρητική πτώση, δηλαδή ο φορέας αυτών των βακτηρίων ή πρωτογενών κυττάρων θα ήταν κομήτες ή μετεωρίτες. Τα 30 τελευταία χρόνια έχουμε σαφείς ενδείξεις από απόψεως αστροφυσικής λόγω της σύνθεσης του γαλαξιακού μας χώρου, της παρουσίας μεγάλων τεραστίων μοριακών νεφών με πυρήνες όπου ανιχνεύονται ραδιοαστρονομικά, ανιχνεύονται συγκεκριμένα προηγμένα σε οργανικές ενώσεις του επίπεδου των αμινοξέων και των πρωτεϊνών τα οποία ακριβώς καταλήγουν στο πρώτο πειράματος που έχουμε για ζωή επάνω στη γη. Δηλαδή και εδώ αμινοξέα και πρωτεΐνες πιάνουμε από πρωτογενή πειράματα που κάνουμε με τις όποιες επιφυλάξεις ανέπτυξα και στον διαπιστημικό χώρο μέσα σε μοριακά νέφη βρίσκονται αυτά τα πράγματα. Καταρχάς μας ευνηδίασε την αστρονομική κοινότητα διότι δεν περίμενε κανείς να επιβιώνουν αυτά τα πράγματα κάτω από την έντονη περιόδια ακτινοβολία των αστέρων. Όμως η σκόνη είναι αυτή η οποία υπάρχει εκεί και τα καλύπτει, δημιουργεί και λύφη γύρω τους και έτσι προϋπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις ότι ενδεχομένως εκεί μέσα υπάρχουν οι συνθήκες για τη δημιουργία μικροοργανισμών του στυλ βακτηριδίων και οι ενδείξεις, οι παρατηρησιακές οι οποίες υπάρχουν είναι η ταυτότητα την οποία αποκαλύπτει η μοριακή σκόνη μέσα από το φάσμα της. Δηλαδή όταν περνάει φως, λευκό φως μέσα από ένα νέφος σκόνης αυτό απορροφά όπως και το οτιδήποτε στοιχείο φερρυπίν απορροφά συγκεκριμένες γραμμές του φάσματος. Κομμάτια του φάσματος για να το πω πολύ απλά. Και το καθένα αν περάσετε μέσα από άζωτο, από οξυγόνο ή από νερό το καθένα όταν το βλέπετε το φάσμα του, δηλαδή βλέπετε το τι απομένει, να το πω έτσι, από το φως όταν περάσει μέσα από αυτό το στοιχείο, σας δείχνει ένα χαρακτηριστικό σχηματισμό, ο οποίος είναι η ταυτότητα του στοιχείου αυτού. Δηλαδή, είναι σαν τις ταυτότητες αυτά τα μπαρς τα οποία έχουμε στα διάφορα προϊόντα, τις γραμμούλες. Πείτε το λοιπόν έτσι. Βλέπετε αυτή τη γραμμή στο φάσμα και λέτε, α, εδώ έχουμε νερό, εδώ έχουμε άζωτο. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες απορροφητικές υφές και σε σκόνη μετεωρίτη και σε κοσμική σκόνη, στα μεσοαστρικά έτσι, νέφη, τις οποίες προσομοιώσεις οι οποίες έχουν γίνει φερρυπίν με E-coli, με βακτήρια τα οποία κάνετε μία καλλιέργεια και περνάτε φως από μέσα, συμπίπτουν ακριβώς εκεί.
Μάλιστα. Ήταν λοιπόν η πρώτη ένδειξη, προσέξτε, υπάρχει σημαντικότερο. Ήταν η πρώτη αυτή ένδειξη, την οποία ήταν μια θεωρία και πειραματικές έτσι προσομοιώσεις που έκαναν ο Φρεντ Χόιλ και ο Ουίκαρα Μασίνγκε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία. Το δεύτερο σημαντικό είναι αρκετά, αλλά δεν θα κουράσω το ακριβώς. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά με την ενασχόλησή μου με το θέμα, είναι το εξής. Η επιδημία του Κοκκίτη. Η επιδημία του Κοκκίτη, λόγω των εμβολίων, δεν υφίσταται σαν επιδημία. Για τους επιδημιολόγους όμως υπάρχει μια περιοδικότητα πάντα. Δηλαδή, κάθε 3 ή 4 χρόνια υπάρχει μια περιοδικότητα. Δεν ξέρω αν σας λέω ακριβώς τη χρονική διάρκεια, αλλά αυτό είναι 5 χρόνια. Μια λοιπόν περιοδικότητα, η οποία ήταν πολύ έντονα πρώτου εμβολίου. Και μετά το εμβόλιο, ενώ δεν φαίνεται, όταν το ψάξετε, θα δείτε ότι συνεχίζεται σαν περιοδικότητα. Η περιοδικότητα αυτή συμπίπτει με την διέλευση της γης από υπολείμματα κομίτη του κομίτη του ΕΝΚΕ. Και φαίνεται ένα είδος συσχετισμού της ελεύσεως επιδημιών από κομίτες. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο εξαιρετικού ενδιαφέροντος κατά την άποψή μου συνεντεύξεις. Είναι από τον δόκτωρα Τζεφ Πλάουτ, που είναι ο υπεύθυνος, ήταν ο υπεύθυνος για την αποστολή στον Άρη από την NASA. Μιλήσαμε μαζί του τηλεφωνικά, μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αμέσως μετά θα ακούσετε τον Έλληνα συνεργάτη της NASA, τον κύριο Σταμάτη Κρίμιτζη, που μιλάει για τα πρώτα στοιχεία ζωής που ήρθαν από το διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλάουτ σε πρώτη φάση. Bytes of data, and we've really obtained some spectacular results that have changed, literally changed the way we think of Mars in terms of its composition, and in particular the presence of water in the soil of Mars. What we see is we see that vast areas of Mars have water ice embedded in the ground in the first meter. These are areas towards the poles, towards the north and south pole of Mars, but they're vast areas. They're areas the size of a continent on the Earth, wherever you might dig into the soil in the first 10 or 20 centimeters, you will encounter a very ice-rich set of layers. And this is very exciting because, as you mentioned, although this is frozen water, if that water ever became liquid, it possibly could provide a habitat for life. Looking back in the history, though, we can certainly see that the Earth might have been developed in the same sort of circumstances. So why could not Mars be one planet just like Earth? Well, that's really one of the things that we try to understand is in the field of planetary science, we compare the various planets, Earth to Mars to Venus, the Moon and Mercury, etc. And we try to understand, based on how the planets appear today, what was it that differed in their evolution from the earliest days of the solar system. And the way we think of Mars, comparing it to the Earth, is that Mars is a smaller planet than the Earth. It's farther from the sun. It's colder, both because of that distance and because of its smaller size. And therefore, it cooled off more rapidly. And at this point in its life history, it's much less active than the Earth. The Earth still has quite a bit of activity with earthquakes and volcanoes and the presence of oceans and a warm atmosphere. Mars has had clearly volcanoes and earthquakes in its past, but it's not at the same level of activity right now. And we also know that Mars currently is a very, very cold place and very, very dry in its atmosphere. We don't really see any places on Mars where liquid water is stable at the surface currently. So the water is frozen. Perhaps in the past the water was liquid, and that might have been quite a comfortable place for organisms to develop and live. When do you believe that NASA is going to be able to send astronauts to explore that particular planet and step on it? How far are we from it? We are many decades away from setting humans on the surface of Mars, in my opinion. And what's the reason for that? It's primarily a question of politics and money, of course.
It's a very expensive task to send humans and return them safely to another planet. At the moment, the priorities of most governments of the world, not only the United States, but other governments that are involved in space exploration, the priorities are such that commit an entire nation or a team of nations to such an ambitious endeavor is just not really practical at the moment. And so until you start that process in earnest with, a commitment, sort of a political commitment and a monetary commitment, you can't really expect ever to get there until you start. And from the time you start such a project to actually setting people on the surface is probably on the order of 10 to 20 years. And we haven't started that process yet. Now, NASA accompanied Odyssey mission with some sort of music that was composed by Mr. Papathanasiou. What do you believe that NASA chose to incorporate music in this mission? Well, I think that within the United States, in particular, the NASA people feel that it's important to communicate the excitement, the wonder, the mystery of the space exploration that we do. And in this case, it was an opportunity to sort of combine the artistic expression of some of those things, the mystery of exploration, with the technical scientific aspect of sending a mission to Mars. And as I understand it, the composer is a big fan of the space program and space exploration, and he was eager to combine his talents with the concept of sending another spacecraft to Mars. So it's a very exciting and powerful work, and as I understand it, his middle name is Odyssey, which is maybe no more than a coincidence, but we were very pleased to see such a prominent and talented artist get involved with the mission. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Σκοτ Μπόλτον από την NASA που ήταν υπεύθυνος για τη μυθοδία μαζί με τον Βαγγέλη. Είναι ένα πολύ μικρό βίντεο για να συνεχίσουμε μετά. Could you tell us briefly the story behind the composition of the choral symphony Methodia of Mr. Vangelis Papathanasiou? The concept of Methodia presentation was really developed in a collaboration between Vangelis and a group of individuals, including myself. Our intention was to express a natural connection between the composition and the exploration of nature itself, which was brought out through an interpretation of the NASA Mars Odyssey mission. What exactly came to your mind, and Mr. Papathanasiou's mind as well, in order to put this symphony together? Did you actually take into consideration the philosophy or any scientific findings that happened in the past? Yes, we considered all of the research that NASA has done in exploring the universe and exploring humankind's origin. Of course, the specific inspiration of any scientist is a personal matter, but for many years, Vangelis and I have worked together on the pursuit of scientific knowledge, and the roots of that effort go all the way back to the ancient Greeks, where we have approached it from a philosophical nature, where you combine the research of science with music and art and mathematics, almost a philosophy. And I think that the pursuit of this type of understanding, where you combine these efforts from all of these disciplines together, are really behind what we were trying to express with Methodia, where you are bringing together the original thinking that the ancient Greeks had, and trying to understand who we are and how we fit into the universe and how nature actually works. But how did you actually put all this information in action? How did you apply those?
Well, we took the composition that that Vangelis actually had created, and studied it along with various NASA images that had been made of the universe and of Mars, and tried to connect the feelings that that these images portrayed with the feelings that the music was creating in each of us. So basically your main guide was the feelings that was coming through the images and obviously the music. Well, not just the feelings, but the discussions that were stimulated by each of these led us to natural connections, because we had been using many of these images in other discussions of what they meant and the interpretation of the NASA data. And so those types of discussions were linked in some ways in some of our minds with the music itself. Would that be a way to communicate a message from the humanity to maybe certainly some other extraterrestrial beings? It certainly would be a possible way of communicating. There are many ways of potentially communicating to extraterrestrial civilizations or other life forms.